Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσοκορχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν το δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπλα στα αγόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Καλημέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό, εντός, εκτός και από τα αυτά, όπου και να βρίσκεστε κυρίες και κύριοι, όπου και να μας ακούτε, όπου και να μας βάζετε μέσα στην καθημερινότητά σας. Είτε γυρίσατε τη δουλειά και στη νυχτερινή και έχετε μαύρους κύκλους κάτω το μάτι, είτε τώρα πηγαίνετε στη δουλειά και είστε πρωινοί τύποι, είτε δεν έχετε δουλειά αυτό το διάστημα, κουράγιο και τρουπόστο που βρείτε, είτε απλά είστε σε άδεια, ξέρω εγώ, και χουχουλιάζετε στο κρεβάτι, είτε οτιδήποτε, ρε παιδί μου, όπου και να είστε, όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, την καλημέρα μας, τη θετική μας αύρα και ενέργεια. Και άλλα νερά, όχι μόνο αύρα, και άλλα, δεν υπάρχει. Ελάτε! Ελάτε, πουλάκια μου, και σήμερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την εκπομπή, διότι μετά από μια απουσία πολλών μηνών, να μην πω πάνω από 12 μήνων, δηλαδή πάνω από έτος, επαναλειτουργεί, κυρίες και κύριοι, μουσική αγωνίας, να βάλω μουσική αγωνίας, θες να βάλω, πώς το βλέπεις, να βάλω? Όχι. Α, δεν θέλεις? Όχι. Θέλεις όμως να πω αυτό που θέλω, θέλεις να το ακούσεις? Ναι, θέλω. Έχω καινούργια ναι και όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Θυμάστε που ο Τόμ Χάνκς στον Ναυαγό, επειδή τρελάθηκε από τη μοναξιά του, έφτιαξε μια μπάλα βόλεϊ, να πούμε πώς το λέγανε αυτόν, Wilson, και μιλούσε με την μπάλα. Βέβαια, επειδή είναι γένους θηλυκού η μπάλα, ακόμα και με την μπάλα τσακώθηκε. Και η μπάλα του έκανε μουρμούρα, την οποία την κλώτσε μακριά και μετά έτρεχε και έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη. Δηλαδή, δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα. Ακόμα και όταν είναι μία μπάλα, έτσι, και όχι γυναίκα. Έτρεχε, συγγνώμη, αγάπη μου, δεν το ήθελα. Όλα στη μάνα μου, βρε. Όλα, βρε. Που ξεστραβώθηκα και πήγα και πήρα εσένα, βρε, τον Ναυαγό με το μουσι, βρε, κόκαλο και πετσί, που με έχει τρελάνει στο ψάρι το ομό, βρε, σκερβελέ. Που να, βρε, όλοι οι γαμπροί στα πόδια μου να με ταΐσουν τα χαβιάρια, βρε, και τα αρνιά να ψήνονται στην ουρά και τα κόκκινα χαλιά και και αυτά. Την ανάγκη, λοιπόν, για το ναι και όχι, τη γέννησε η μοναξιά του Μισάωρου. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει συμπαρουσιαστής, μέχρι να ανοίξουμε τις γραμμές, και επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ψυχή στο κτίριο. Προσέξτε λίγο. Είναι κανένας εδώ! Με ακούει κανένας στο κτίριο! Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, αν χρειαστείς κάτι, μια βοήθεια, καλά, όταν κλείνει και η πόρτα που είναι γύρω-γύρω μονωμένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σας, γεια σας. Δεν μπορούμε να φέρουμε κλαρίνα, όργανα εδώ πέρα, δεν μας ακούει κανένα τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό έλεγα για το ναι και το όχι. Ξαναγυρίζω, γιατί ως γνωστόν χάθηκα στο λασπόδρομο. Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή για την εκπομπή, γιατί επαναλειτουργεί μετά από αρκετό καιρό, μετά από αρκετούς μήνες, το μπαλαφόμετρο. Έτσι. Είστε καλά, παιδιά. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ανάγκη γεννάει αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα μου πείτε, ποιον θα βάλει στον μπαλαφόμετρο? Αυτά είναι ένα μηδέν! Αλλά δεν μετράει, γιατί δίνω μόνος μου την πάση στον εαυτό μου. Δεν. Θα ακούσετε ποιον θα βάλω. Με πόνο καρδιάς που θα βάλω το συγκεκριμένο, αλλά πρέπει να το κάνω. Τώρα, μια μικρή επεξήγα πριν πάω στους χορηγούς. Τι είναι το μπαλαφόμετρο? Για τους καινούριους ακροατές, γιατί οι παλαιοί το ξέρουν, το γνωρίζουν, το αναγνωρίζουν, το παραδέχονται, το ζητούν, το επιζητούν, το εκθιάζουν, το αποθεώνουν. Όλα αυτά τα ρήματα βάλτε τα στη σειρά και διαλέξτε όποιο εσείς γουστάρετε και θέλετε. Το μπαλαφόμετρο. Τι είναι το μπαλαφόμετρο? Όπως καταλαβαίνετε, πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην εκπομπή επί εποχής μπαλάφα. Καταρχήν, έτσι αποδεικνύεις ότι
Η εκπομπή είναι παλιά. Γιατί δεν είμαστε χθεσινοί? Διότι πρέπει να πάμε πόσα χρόνια πίσω. Πότε έπαιζε ο Μπαλάφας, ας πούμε? Ε, το 2000 πόσο? 2003, 2002, 2005, πότε? Ο Μπαλάφας πότε έπαιζε την ομάδα, ρε παιδιά? Δεν θυμάμαι κιόλας. Θυμάμαι όμως τις συγκεκριμένες τις φανέλες της Πούμα που φορούσε, νομίζω ΔΕΠΑ, μπροστά, διαφήμιση. Με την ψηλή τη ρίγα. Πώς προέκυψε λοιπόν η ανάγκη των πορτίων, τον Μπαλαφόμετρο? Ο Μπαλάφας εκείνο το διάστημα ήταν κακός, ρε παιδί μου. Δεν είχε καλή απόδοση. Ένα μάτς, δεύτερο μάτς, τρίτο μάτς, δεν του πετύχαινε τίποτα. Νευρικότητα, αυτά. Λάθος πάσες, γκέλες και αυτά κτλ. Και αποφάσισα να το βάλω σε αυτό το μηχάνημα, σε αυτή τη διαδικασία της εκπομπής. Θα ακούσετε μετά, όταν βάλω αυτό που είναι να μπει σήμερα στον Μπαλαφόμετρο, γιατί ήμουν ανάμεσα σε δύο, αλλά ο ένας θα μπει. Και μετά από εκεί, ο του θαύματος, σαν να τον ακούμπησε μία νεραϊδούλα με το ραβδί της, Τίνκερμπελ. Ο Μπαλάφας γκολ, ο Μπαλάφας κάθετες, ο Μπαλάφας τρίπλες. Ο Μπαλάφας ξανά γκολ, ο Μπαλάφας MVP, ο Μπαλάφας μεταγραφή στο εξωτερικό. Ο Μπαλάφας περιβραχιώνει, ο Μπαλάφας ηγέτης. Και για να τιμήσουμε τον πρώτο που μπήκε σε αυτό το κόλπο, ονομάστηκε το μηχάνημα Μπαλαφόμετρο, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η μικρή ιστορία. Τη μοιράζομαι μαζί σας. Τώρα, όσοι μετά από εκεί μπήκαν στο Μπαλαφόμετρο σαν ένα υπέροχο παιχνίδι της μοίρας, εκεί που σερνόντουσαν, γιατί για να τον βάλουμε κάποιον στον Μπαλαφόμετρο, γιατί δεν πας καλά, κάπου το έχεις χάσει. Θυμάμαι τώρα περιπτώσεις, δηλαδή παικτών που βάλαμε στον Μπαλαφόμετρο και μετά άλλοι. Ο Κρέσπο όταν πρώτο ήρθε, ο Βαρέλα, ο Σάκχοφ. Παίχτες που μπήκαν εκεί και μετά ήταν άλλοι. Άλλοι τελείως. Είπα τώρα δύο-τρεις που τους θυμόμουν έτσι απ' έξω, ας πούμε. Αυτό θα γίνει. Κάνω μια μικρή επεξήγα. Να πω ότι τους χορηγούς μας τους ξέρετε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με μίλε τη Βασίλισσα των Σκουπών αυτό το διάστημα. Κάντε τη βόλτα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπουκάρετε. Λέτε είμαι ακροατής του Κωστή. Θα σκιστούν τα παιδιά για να σας εξυπηρετήσουν. Καταπληκτικές τιμές. Όλες οι μάρκες. Ό,τι θέλετε. Από smartphone, κινητά, από laptop, από tablet. Από κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, τηλεοράσεις, κάθε μεγέθους, όλες οι μάρκες εκεί, παιδιά, αξίζει τον κόπο να πάτε. Σας το λέω. Γι' αυτό είναι στην κορυφή η Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για φρέσκο ψάρι, για θαλασσινό, πεντανόστιμο, τώρα το πρωί. Τώρα το πρωί ήταν στη θάλασσα. Το μεσημεράκι μπορεί να είναι στο σπίτι σας. Και φαγκρί, και τσιπούρα βασιλική. Και μπακαλιαράκια και μύδια και χταποδάκια και καλαμαράκια και τα πάντα όλα. Υπέροχα, πεντανόστιμα. Μπαίνετε και στις δύο ψαραγορές, δύο κουκλιά μαγαζιά. Μοσχοβολάει θάλασσα και όχι ψαρίλα. Και δεν αφήνουν τίποτα δεύτερη μέρα, έτσι. Τίποτα. Και στο Διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Για το πιο υπέροχο ψωμί. Ζυμωτό, βυζαντινό, μαύρο, τι θέλετε για διαβητικούς, τα πάντα όλα. Στο Νικολαίδη, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 και τουρτάρες και σοκολατόπιτες και γλυκά και ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε και παγωτό, είτε έχει κρύο είτε έχει ζέστη, εκεί θα πάτε. Όσο για το νούμερο ένα προορισμό για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, Τσαντεκίδης, αυτός είναι χρόνια ηγέτης στο αυτοκίνητο, τα αδέρφια Χάρης και Αβραάμ, μπαίνετε και εκεί, απέναντι από το Τζάμπο στο Ωραιόκαστρο, λέτε άκουσα την εκπομπή, δεν με βγάζει το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να αγοράσω ολοκένουργιο. Δες λίγο πώς μπορούμε. Και τι θα δείτε εκεί? Θα δείτε ατρακάριστα με εγγύηση χιλιόμετρων. Απίστευτα πράγματα. Ένα στόλο με αυτοκίνητα ζηλευτά. Αυτά λοιπόν με τους χορηγούς. Σήμερα δεν θα κληρώσω κάτι. Πρέπει να χρωστάω να βγάλω με την κοπέλα που κέρδισε το κινητό. Μην το ξεχάσω όταν θα έρθει η Μαριλής. Όταν λοιπόν περνάει ένα μάτς, πάντα το ξέρετε, τη μεθεπόμενη μέρα όταν έχουμε παίξει, ας πούμε, την Κυριακή,
την Τρίτη που καταλαγιάζει όλο το κουρνιαχτό, το ποδοβολητό, σκόνη, φασαρία, στη σφιγμή που είναι χτυπάνε να πούμε λες και παίζει κάποιος καρσιλαμάδες και ρούμπες σε τύμπανο. Όταν λοιπόν ηρεμήσουν όλα αυτά, γυρίζεις και βλέπεις τι έχει συμβεί με πολύ πιο ψύχρεμο μάτι τη μεθεπόμενη μέρα. Συνήθως είναι η Τρίτη όταν παίζουμε Κυριακή. Τώρα αφού παίζαμε Τετάρτη βράδυ για κύπελο, είναι η σημερινή η Παρασκευή, που μπορούμε να δούμε τι συνέβη με πολύ καθαρό μάτι. Γίναν σημαντικά πράγματα το βράδυ της Τετάρτης. Στο σταυροδρόμι που λέγαμε ότι βρισκόμαστε, νομίζω ότι μπήκαμε στο σωστό μονοπάτι το βράδυ του μάτς με το Βάζελο. Τώρα το Βαζελάκι σκούζει για τη διαιτησία. Ο Αλαφούζος βγάζει ανακοινώσεις. Τι να μαζέψεις τώρα. Τι να μαζέψεις. Πήγες και έγινες ο σφιοκάμπτης αυτόν που κατηγορούσες. Πήγες και έκανες πλατούλες σε αυτόν που καταδυνάστευσε, που σάπισε τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για χρόνια. Και σένα ακόμα και την ομάδα σου που έβγαζε τα DVD. Ξέχασες τις φαγές. Ξέχασες που σε κλείσανε μέσα στο ασανσέρ στο Καραϊσκάκης. Ξέχασες που κάλυπταν 52 παίκτες στον Κατσουράνη, που σε σφάζανε και έσκουζες και έχτισες ολόκληρη επικοινωνιακή λέλαπα είχες. Εις βάρος αυτού που παλιά ήτανε συνέτερό σου στο Sky, μετά τα σπάσατε και τώρα από ό,τι φαίνεται πάλι αγκαλίτσες και φυλάκια του κάνες πλάτη. Και βέβαια, πώς για μία ακόμα φορά θα γυρίσουμε αλλού τον προβολέα, ας πούμε ότι επηρέασε ο διαιτητής το αποτέλεσμα στην Τούμπα. Με 0 τελικές η ομάδα σου, με 0 τελικές, να πούμε ότι δεν ήταν πέναλτι. Ντε και καλά δηλαδή πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό του Πέλκα. Που τον βρίσκει με το γόνατο, το είδαμε, το ξαναείδαμε 100 φορές. Αλλά όχι, δεν είναι. Που η μπάλα χτυπάει στο έμβλημα, στο στήθος του Βιερίνια και πρέπει εμείς να πούμε ότι εκεί είναι χέρι. Βάλε ρε σκερβελέ, βάλε εμβόλιο εκεί. Μούτζωσε με τον νόμο, μπορείς. Χούφτωστη. Μπορείς κάποια να τη χουφτώσεις. Με τον νόμο. Όχι ρε παιδί μου, άμα μπορείς χούφτωστη. Δηλαδή εμείς θα σου πούμε μπράβο. Μπορείς. Ε. Χούφτωστη. Με τη μικρή που θα πας. Τι χούφτωσες και μέσα. Τι είπες. Τι χούφτωσες. Τι είναι αυτά που λες ρε γεροσάτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Γιατί είναι μίσκο. Ρε αυτή είναι λουλούδι, ρε μίσκο. Τα αγγίζουν τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να τις πιάσουν. Ωχ, ο Παγιανόπλος ξέρει. Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είναι σε αυτά. Γιατί τι χούφτωσες. Δεν τρέπεσαι λιγάκι μωρέ. Χούφτωσες. Τι. Να το μετανιώσεις. Α, αυτό. Του λέει χούφτωσες όσο προλαβαίνεις. Δεν ήξερε την απάτη. Τέλος πάντων, σκούζουν, ας σκούζουν. Οι άλλοι εντωμεταξύ είναι σε παραλήρημα, η του Γαύρου, με έγγραφα πλέον, βλέπετε, δεν αφήνει να πέσει πλέον ο επίσημος ΠΑΟΚ τίποτε κάτω. Τίποτε. Αποδεικνύεται ότι Τζουγανάτος, ο δικηγόρος στον οποίο συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μπραουδάκης, η ΕΕΑ, η Σουλούκο, όλοι αυτοί πριν την Επιτροπή, έχει συνεργασία στο Άρχος με το Μαρινάκι. Ο δικηγόρος στο γραφείο του. Γιατί σκούζαν ψέματα οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι είπαν μια, δεν συναντήθηκαν. Μετά είπαν ναι, συναντήθηκαν, αλλά για να πάρουν λέει μια αγνωμοδότηση. Και μετά είπαν ξανά χθες ότι δεν συναντήθηκαν. Άρε δε σε παράγοντα. Άρε δε σε παράγοντα γίγαντα. Πόσο μπροστά είσαι από όλους, φίλε. Από όλους. Πες μας τελικά συναντήθηκαν. Ναι. Στην αρχή, ναι. Ούτε. Κοιτάξτε, αυτή δεν ακούς για να κάνει γίνει αυτό. Αλλά, ναι, ναι. Αλλά όμως είπαν ότι... Εμείς δεν κάνουμε θέλαμε. Αυτοί είπαν ότι... Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι. Άλλη γκάφα εντωμεταξύ. Θυμάστε την ημέρα που έσκασε αυτό για υποβασμό, για συνειδιοκτησίες, την ώρα που έσκασε. Έσκασε και ένα άλλο, λέει, ότι είχε γίνει λάθος. Μεταβίβαση, λέει, των μετοχών στον Ιβάν και αυτά. Έκαναν και εκεί λάθος υπολογισμό, παιδιά. Δηλαδή μπερδεύτηκαν από μόνοι τους και έκαναν λάθος υπολογισμό. Άλλη γκάφα. Το θυμάστε. Εκείνο το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έχει και άλλο ανοιχτό μέτωπο, το οποίο μάλιστα προκύπτει και από εκεί ενδεχόμενο βαριά τιμωρία και υποβιβασμού κτλ.
ότι για τη συμμετοχή του Ιβάν στην αύξηση 28 εκατομμυρίων του μετοχικού κεφαλαίου και ότι το ποσό με το οποίο συμμετείχε ήταν 6,5 εκατομμύρια ευρώ και ήταν της τάξης του 5,6 των μετοχών και ως εκ τούτου η ΠΑΕ σύμφωνα με ένα άρθρο έπρεπε να έχει σχετική άδεια της Επιτροπής και τα λοιπά. Τελικά κάναν λάθος υπολογισμό, παιδιά. Ότι οι μετοχές δεν είναι του 5,6 αλλά πολύ λιγότερες, κάτω από 1%. Και μάλιστα, ενώ δήλωναν θα τον καλέσουν για 31 για ακρόαση, το ξαναυπολόγισαν και βρήκαν ότι έχουν κάνει λάθος. Και βέβαια δεν έστειλαν κανένα χαρτί. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση, πραγματικά είναι μπούφοι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και μην έρθει καμιά μήνυση τώρα. Ο μπούφος είναι ένα συμπαθέστατο ζώο. Ένα συμπαθέστατο ζωάκι. Γκάφα και εκεί, γκάφα στον υπολογισμό, τρώγονται μεταξύ τους. Και αυτοί βγάλαν αποφάσεις. Ο δε Νούλης, αυτός που μας αποκάλεσε υπανθρώπους, εδώ, ο δικαστικός, εισαγγελέας στον Πειραιά, προαγωγή. Δεν μπορούν ούτε να κρυφτούν τον επιβραβεύον. Τι, επειδή μας είπε υπανθρώπους, τον κάνανε εισαγγελέα Πειραιά. Ρε, γελάμε μαζί σας, να ξέρετε. Να ξέρετε. Κλείνω την παρένθεση με τα εξωαγωνιστικά και πάμε λίγο να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Την Τετάρτη το βράδυ λοιπόν είδαμε ότι πήραμε το σωστό μονοπάτι. Το καταλαβαίνεις από το πρώτο λεπτό και ας πρέπει να πάρει κάρτα εκεί ο Πέλκας, τα λέμε όλα εμείς, δεν κρυβόμαστε. Αλλά καταλαβαίνεις από τον τρόπο με την τρέλα που πηγαίνει πάνω στην μπάλα ότι σήμερα βγαίνουμε με το μαχαίρι στο στόμα. Από το πρώτο λεπτό, από την πρώτη φάση τον καταλαβαίνεις. Αποκτήσαμε πλέον όλοι μας μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσες δεκαετίες που βλέπουμε, καταλαβαίνουμε τσακ από την πρώτη στιγμή. Έρχεται μια κοπέλα και κάθεται στην παρέα, δεν καταλαβαίνεις. Αν είναι έξυπνη, αν είναι χαζή, αν είναι εύκολη, αν είναι δύσκολη, αν είναι αστέρι, αν είναι τιμόλογη, όπως και για έναν φίλο που κάθεται στην παρέα. Τι χαρακτήρας είναι. Λίγο πολύ στο πρώτο διάστημα καταλαβαίνεις τι είναι ο άλλος. Έρχεται κάποιος να περάσει συνέντευξη στη δουλειά που είσαι. Με το που θα αρχίσεις να πει δύο κουβέντες, κατευθείαν να τον καταλάβεις. Μπαίνουν μέσα λοιπόν με το μαχαίρι στο στόμα. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο συμπέρασμα. Και μπράβο του. Γιατί το ασκήσαμε όλοι κριτική. Με αγάπη. Όχι με ισοπαίδωση. Μιλάω για τον προπονητή. Όχι απαξίωση. Όχι ξύλωμα. Όχι αποκαθήλωση. Όχι λιδωρία. Όχι εμπεγμό. Όχι υποτιμητικού σου. Τζίπλα. Αυτά άγρια δεν υπάρχουν αυτά από εμάς. Ποτέ. Ακόμα και την πιο σκληρή κριτική με σεβασμό στη θέση. Η θέση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Με σεβασμό. Άκουσε όμως. Περίμενα να δω γιατί πραγματικά έφτασε στη γραμμή. Η εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό έξω, κάτω, την Κυριακή ήταν αποκαρδιωτική. Αποκαρδιωτική. Και όχι μόνο η εμφάνιση και το μπέρδεμα με τους παίκτες και το μηδαμινό πάθος των παικτών και όλα αυτά, σαν νομίζω σε ένα σημείο που είπαμε παιδιά, πάρτε το αλλιώς. Γι' αυτό φωνάζαμε από την Κυριακή το βράδυ μέχρι και την Τετάρτη πριν το μάτς και λέγαμε πρέπει να γίνουν πράγματα. Με μεγάλη χαρά είδαμε ότι ο προπονητής μας ακούει. Δεν είναι ξεροκέφαλος, δεν είναι Τούντορ. Δεν πεισμώνει πάνω, δεν βάζει το εγώ του πάνω από την ομάδα. Τι κατάλαβε? Κατάλαβε κάποια πράγματα. Κατάλαβε. Έλα εδώ Αντρέ, πίσω. Έλα εδώ Γιαννούλη, ναι. Δεν μπορεί να είναι μονόμπαντο το παιχνίδι. Να σκάει, κάνει κάποια στιγμή ένα κοντινό στο Γιαννούλη η κάμερα και τον δείχνει αρχή του μάτς και είναι σκασμένος ήδη από την αρχή. Δεν γίνεται να είμαστε προβλέψιμοι. Το ξέρουν τώρα, το μάθανε. Τι κάνουμε, βάζουμε δύο πάνω στο Γιαννούλη, δεν μπορεί το παιδί να πάρει ούτε μια ανάσα και θα υποπέσει και σε λάθος. Όπως έκανε στο μάτς πρωταθλήματος με τον Βάζελο την Κυριακή. Άρα τι κάνω, βρίσκω άλλους τρόπους. Γίνομαι λιγότερο προβλέψιμος. Γεννάει το μυαλό μου πράγματα. Έλα εδώ, Μίσιτς, λάθος μπροστά το 10. Ναι, εκείνο το μάτς έκανε φοβερή εμφάνιση στην Κρήτη, στο κύπελλο, αλλά μετά δεν μας βγήκε. Χάνω ένα πολυεργαλείο στο κέντρο. Έλα εδώ, Μίσιτς, στο 8. Δηλαδή,
δεν δίστασε ακόμα και στη συνέντευξη τύπου ο λόγος του ήταν μεσαγωγικά απολογητικός, ότι παιδιά, κι εγώ άνθρωπος είμαι και κάνω και λάθη και δοκιμάζω και κάποια πράγματα. Άλλο, εκθίασε τους παίχτες του όλους, είναι η νίκη των παικτών, το πάθος του αυτά, γιατί κατάλαβε ότι ήταν ατόπιμα που είπε θα ήθελα 11 Μίζιτς. Δεν φοβάται, ζητάει την μπάλα σαν να λέει όλοι οι υπόλοιποι φοβάστε και δεν ζητάτε την μπάλα και τι να σας κάνω, είστε όλοι. Άρα είδαμε πραγματάκια. Μέσα ο Μπίσεσβαρ, μέσα ο Πέλκας, έχεις τα χαφ. Ασχέτως που ο Μπίσεσβαρ είναι ούτε στο 50% αυτού που μπορεί να δώσει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το παιδί αυτό. Ο δε Πέλκας πραγματικά πρέπει να τον αφήσουμε λίγο ήσυχο. Αλήθεια το λέω. Βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Και εγώ το βλέπω ότι κάνει λάθη, μεταβίβαζει στο μισό μέτρο. Ναι. Αλλά σκυλιάζει όμως. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ βάζω ένας ποδοσφαιριστής πέφτει στη δυσμένεια τη δική μου ή δυσαρεστούμε μαζί του όταν τον βλέπω απαθή. Όταν τον βλέπω οκνηρό, ράθυμο, απρόθυμο. Όταν έχω αδερφέ τώρα, αυτό με τρελαίνει εμένα. Αλλά όταν βλέπω ότι ο Πέλκας σκάει, κυνηγάει κάθε παλιά και πασχίζει να του δείξει ότι θέλω να είμαι στην εντεκάδα και τρελαίνεται μέσα στο παιχνίδι, τότε είναι παράκληση προς αυτούς που, γιατί δεν το κάνουν όλοι, που περιμένουν το λάθος του Πέλκα για να ακουστεί το βουητό. Ο Πέλκας είναι και Έλληνας. Διαβάζει αυτά που γράφονται στα site. Ακούει τι λέγεται στα ραδιόφωνα. Ούτε φίλος μου είναι. Ούτε έχω παρτίδες μαζί του, το ξεκαθαρίζω. Ούτε πλάτες κάνω σε κανένα ποδοσφαιριστή. Όμως επειδή έρχονται μάχες αδυσόπιτες και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και στα play-offs, πρέπει να έχουμε όλους τους παίκτες μας στο καλύτερο δυνατό σημείο. Όταν ο Πέλκας πιάνει την μπάλα και σκέφτεται τώρα άμα κάνω λάθος ακουστεί το βουητό, θα... ναι, μου πεις είναι ποδοσφαιριστής και πρέπει να αντέχει την πίεση και είναι υψηλές οι απαιτήσεις, βεβαίως. Θέλω να δω τον Μπέλκα του τελικού που τους περνάει όλους σαν σταματημένους και τη γυρίζει στον Ακπομ και επισφραγίζεται τον double. Θέλω να δω τον Μπέλκα του τέλους του περσινού πρωταθλήματος μετά τον τραυματισμό του Αντρέ, φόρεσε τον περιβραχιόνιο και κατάλαβε τι ευθύνη έχει. Τον Μπέλκα που ξέσπασε σε κλάματα εκείνο το βράδυ της φιέστας και το ουρλιαχτό του ακούστηκε μέχρι τη θύρα 5 που ήμουν. Ο δικός μας ο ρόλος λοιπόν δεν είναι να ευνουχίζουμε τους ποδοσφαιριστές. Βεβαίως θα ακούσει και την αποδοκιμασία, έτσι είναι παντού. Αλλά ας του δώσουμε λίγο χώρο να αναπνεύσει. Μην αχρηστεύσουμε πάλι ένα δικό μας παιδί. Ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες. Διότι εδώ δεν μιλάμε ούτε για κακή ζωή, ούτε για σορολόπ, ούτε για κακή συμπεριφορά απέναντι στον προπονητή, ούτε για ψήλωμα, ούτε για καβάλιμα, ούτε για διαφορία, ούτε ότι περπατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Έχει νευρικότητα, το βλέπετε. Περνάει ένα, δύο, τρεις, αντί να τη γυρίσει, πάει και πέφτει πάνω στον αμυντικό. Δηλαδή δεν έχει το καθαρό μυαλό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα σαν εκπομπή, σαν γκοστής, να έχω μια τέτοια παράκληση απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι με την πρώτη στραβή πέφτουν πάνω του. Το ξαναλέω. Δεν θα έχει φυσικά αιώνια ασυλία, αλλά χρειαζόμαστε τον καλό Πέλκα. Αυτόν που στο μάτς με τον Βάζορ, θυμάστε τότε. Με το σούτ έξω από την περιοχή που τους πέρασε όλους και σκόραρε πρόπερση, δεν ήταν? Χρειαζόμαστε τον καλό Πέλκα. Για να μπορεί να παίξει ο Μίσιτς στο 8, να μπορεί να παίξει ο Πέλκας ή ο Μπίσβερ στο 10. Πάω στον παλαφόμετρο πριν πάω στο διάλειμμα, ήδη ανεβοσβήνουν 5 λαμπιόνια. Στον παλαφόμετρο λοιπόν σήμερα δεν θα μπει ο Πέλκας όπως ίσως περιμένετε. Γιατί ο Πέλκας σκίζεται. Ναι, πολλά λάθη προχθές. Γι' αυτό ο κόσμος θα σφυρίξει, γι' αυτό θα αγανακτήσει και πάντα το δικό μας παιδί βρίσκεται πρώτος στο στόχαστρο, έτσι. Ο ξένος, ο πολυδιαφημισμένος μπορεί να κάνει τα λάθη, έχει πάντα μεγαλύτερη ασυλία. Ενώ ο Πέλκας θα ακούσει πρώτος τον Πινελίκη. Όπως έκανε κάποιες άλλες στιγμές ο Κλάους, αν και είναι διαφορετικές περιπτώσεις, όπως γινόταν με τον Σαλπιγκίδη και εκεί άλλη περίπτωση είναι διαφορετικά, αλλά θέλω να πω ότι ο Έλληνας, ειδικά αυτός που είναι χρόνια εδώ, την ακούει πρώτος. Το ξέρει ο Πέλκας. Πρέπει, Δημήτρη μου, αυτό το πράγμα να το ξέρεις. Και δες και εσύ
πώς θα απλοποιείς το παιχνίδι σου, πώς θα απλουστεύσεις τις κινήσεις σου, να μην μπουρδουκλώνεσαι και να γίνεις ο Πέλκας που μπορείς να γίνεις. Αν δεν το είχες, δεν θα μιλούσαμε καν για σένα. Και στέκομαι παραπάνω γιατί είπαμε το σφύριγμα είναι το πιο εύκολο. 1-0-5 στο Λάδος που θα κάνει, εκεί είμαστε. Το ακούμε στο γήπεδο. Αμέσως, αμέσως η βοή για τον Μπέλκα. Θερμή παρά. Αφήστε τον παίκτη μας. Έχουμε να πολεμήσουμε αντιπάλους άλλους. Εκτός. Γίνεται πόλεμος μέσα εισαγωγικά. Μάχη μένετε. Αγωνιστική, εξωαγωνιστική, δικαστική. Επικοινωνιακή, ψυχολογική, πνευματική, από κάθε άποψη γίνεται μάχη. Το να πιάσουμε εμείς και να γαμπίμπι την ψυχολογία ενός στρατιώτη μας είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή. Τώρα μιλάω για τη δεδομένη στιγμή. Τώρα όταν θα έρθει το καλοκαίρι και θα δούμε ότι ο Πέλκας έχει κάνει μια τραγική χρονιά, τι θα του πούμε, μπράβο. Τώρα όμως που είμαστε μέσα στη μάχη, δεν γίνεται να γυρίζουμε και να το λέμε καλά, ρε, πώς έχεις βάλει στο κράνο τώρα την εξάρτηση. Α, δεν είναι σοβαρά, μιλά τώρα, είναι αρβίλα αυτή. Δεν είναι σωστό, ρε παιδιά. Ακόμα, το ξαναλέω, κι αν έχει δίκιο ο κόσμος τη στιγμή εκείνη που θα δείξει δυσφορία, γιατί θα έχει κάνει ένα λάθος. Ο κόσμος δεν το βγάζει από το μυαλό του, έτσι. Δηλαδή δεν έχει κανένα κόμπλεξ συγκεκριμένο. Τώρα όμως δεν περισσεύει κανένας. Δείτε πώς προστατεύουν οι άλλοι τους παίκτες τους. Δείτε. Οι άλλες ομάδες. Εμείς γιατί μόνοι μας να βγάζουμε τα μάτια μας, ρε παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, πάω στον παλαφόμετρο. Στον παλαφόμετρο μπαίνει ο αγαπημένος μου Diego Bisesvar σήμερα. Δεν περίμενα ποτέ θα το έκανα αυτό. Γιατί? Γιατί πάντα ήσουν ο πιο φιλότιμος. Γιατί πάντα σκιζόσουν όταν έμπαινες. Γιατί έχεις τόση ποιότητα όσοι 200 ποδοσφαιριστές στη Super League. Γιατί ξέρεις τόσο καλά το τόπι. Γιατί μετά από τον Άγιαξ δεν σε ξαναείδαμε ποτέ. Αγαπημένε μας Diego Bisesvar, με το μασχαλοκάβαλο σορτσάκι. Σε λατρεύουμε και σε αγαπάμε, δεν είσαι αυτός που πρέπει. Και εκεί που με καταστεναχώρησες, ήταν που μπαίνεις με το βάζελο στο πρωτάθλημα και μου δείχνεις απάθεια. Εγώ έτσι ένιωθα, ότι δεν ήθελες, όχι ότι δεν μπορούσες. Γι' αυτό λοιπόν, σήμερα, με πολλή αγάπη και φροντίδα και στοργή και μπροδέρεν, μπαίνεις στον παλαφόμετρο και ξεκινάω. Double. Γεμάτη τούμπα. Τζένιφερ Λόπες. Τέλεια. Σαρλίς Θερόν. Έτσι. Καζάντι Πι. Έτσι, έτσι. Καλοκαιράκι, άδεια Χαλκιδική. Έτσι, έτσι. Γύρω σπίτα. Μαλακιά πίτα, αλάδωτη. Έτσι. Βασίλης Καράς. Έτσι. Νέα τούμπα. Έτσι. Double ξανά. Έτσι, έτσι, έτσι. Diego Bisesvar. Τι, ποιος, παιδιά, τι έγινε, παιδιά, κανένα δυο θα θέλετε να παραγγείλετε μήπως. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε, έτσι. Αυτά, μπήκε στον παλαφόμετρο. Από εδώ και πέρα θα δείτε έναν άλλον Bisesvar, να το ξέρετε. Περιμένουμε εμείς. Αυτά με στις άκρες. Τώρα βλέπετε τι γίνεται κατά τα άλλα, έξω. Εμένα μου άρεσε που ξαναείδα τον Πασχαλάκη πίσω. Δεν ξέρω, ο Πασχαλάκης μου έδωσε 2 χρόνια προσωπικούς βαθμούς. Βέβαια, θέλω να δω τον Πασχαλάκη τον περσινό. Όχι το φετινό που έχασε τη θέση του, έτσι. Όμως, ο Ζήφκοβιτς δεν μου έδωσε πουθενά βαθμούς προσωπικούς σε κανένα παιχνίδι. Ίσα ίσα στο μάτς το κρίσιμο εδώ με το συμπολίτη τα έκανε μούτι, μαντάρα. Δεν ξέρω την Κυριακή με τον Όφη. Εγώ θα έβαζα τον Πασχαλάκη, γιατί δεν ξέρω, είναι επειδή τον έχω συνυφασμένο με τα 2 double,
επειδή σκέπασε πάλι με τα χέρια του στον όρκο όλη την ομάδα, επειδή έχει αυτή την τρέλα, επειδή επικοινωνεί καλύτερα, τον ξέρουν καλύτερα οι παλαιοί συμπαίκτες του, επειδή βγάζει αυτή, ρε παιδί μου, την ενέργεια τη θετική. Αν είναι ο Πασχαλάκης ο περσινός, γιατί δούλεψε πραγματικά όλο αυτό το διάστημα. Αν λοιπόν είναι ο Πασχαλάκης με την αυτοπεποίθηση, εγώ αυτόν θα βάζα. Αλλά αυτό είναι δική μου. Είναι περιορέξιος pumpkin pie. Κολοκυθόπιτα. Άλλος κάνει κουμάντο, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη σε αυτό που αγαπάμε. Ξεκάθαρα, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα! Πάμε! Αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Έτσι δεν αφήνουμε να πέσει κάτω τίποτα και τους κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Γεια στο χεράκι σου, Λευτέρη Δούκα. Όπω. Στο καρτάσι μου το αφιερώνω αυτό που γουστάρει πολύ. Όρκο κάνω στο Θεό. Κωνσταντινόπουλο σας βάζω, τι άλλο θέλετε, σπασμένα ποτήρια. Πάμε στις γραμμούλες έτσι με μεράκι και με κέφι. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι, καλημέρα σας. Ένα, δύο, ένα, δύο και βγαίνω. Όπο φίλε, πέντε έξω βιάσεις στην πέντε στην κονσόλα και δύο έξω, ναι. Όρκο κάνω, ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα και να το ξανασηκώσω. Εννοείται, λοιπόν, τα έχω έτοιμα αυτά, θα... να ξέρεις. Αυτά τα έχω έτοιμα, να ξέρεις. Απουσίασα λίγες ώρες. Γιατί έχουμε να ερευνήσουμε. Να το ξανασηκώσω. Λοιπόν, και θα το ξανασηκώσουμε, ρε. Αγόρι μου. Πάμε, Παρόλες τις αντικσότητες. Ειδικά επειδή έχει αντικσότητες θα το ξανασηκώσω, λοιπόν, όχι παρόλες. Επειδή μία εβδομάδα κάνω θεραπεία, αποχή. Για να μην βρίσω τους δικούς μου, ναι. Αυτό που συμβαίνει με εισαγγελείς, με, έχουμε και εμάς να βάλουμε πυρομαδών κατά της ομάδας. Είπαμε, η κριτική πρέπει να είναι καλόπιστη, με μέτρο, ποια να μην ισοπεδώνουμε. Ποια κριτική, ρε αγόρι μου, ένα παράδειγμα. Μπήκε μέσα ο Λάμπρου, λέει, που δεν τον βάζει και του δείξε τι γίνεται. Πώς μπήκε, ρε φίλε, ο Λάμπρου μέσα. Άνοιξε εγώ, την πόρτα. Όχι, εγώ τον έβαλα. Αυτός δεν τον έβαλε τον Λάμπρου. Έπινε τον καφέ του. Φανερώνει την αντιπάθεια που έχει για τον προπονητή. Τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Δεν μπορώ, εγώ φίλε, άκουσε λίγο. Να με συγχωρήσετε όλοι σας. Εγώ δεν παίρνω στο σταθμό για να κάνω φιλίες. Δεν θέλω να κάνω κανένα. Μα, γιατί οι άλλοι παίρνουν για να κάνουν φιλίες. Γιατί δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άσε να πω το δικό μου και εγώ ό,τι θέλει καθένα. Ας μην έχεις βρήσει. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Αυτό όμως που συμβαίνει, φίλε, είναι ανεπίτρεπτο. Πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση με αμφιβολία και πιο πολύ υπάρχει και. Ένας καυτηριασμός επάνω για να μην χρησιμοποιήσω. Προσπαθώ να εμπάθεια, βρω. Εμπάθεια, όχι την εμπάθεια εννοείς. Υποτιμητικές, εξυπτιλιστικές. Βέβαια, συμφωνώ. Ευτελιστικούς όρους για τον προπονητή. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή απαξιωτικούς. Καταρχήν, και να μην γουστάρεις το πρόσωπο, πρέπει να σέβεσαι το θεσμό. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν μπορεί να λες ούτε μπεκρούλιακα, ούτε ύπνο, ούτε τίποτα. Έχουμε πει. Κριτική, αλλά με τρόπο, σωστό. Έτσι μένει όμως. Λοιπόν, εκείνο που θα ευχηθώ, φίλε μου, είναι το γήπεδο μας να γίνει θέατρο, που οι κακοί να αποχωρούν από το γήπεδο χωρίς να βρίσουνε, χωρίς να ουρλιάξουνε κατά ενός παίκτη και να δουν την ομάδα μας μόνο με χειροκρότημα. Αυτό είναι το τέλειο, γιατί αυτό που έχει κάνει ο πρόεδρος, αυτός ο άνθρωπος που διέθεσε αυτά τα χρήματα αποδεδειγμένα, την ώρα που εκεί κάτω μόνο εισπράττουν, αυτή η ομάδα τζαμπατζής, η ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου χρόνια. Που το κατέστρεψε το ποδοσφαίρο. Όχι μόνο ένας, μην ξεχνάς τους άλλους δύο, τον πράσινο και τον κίτρινο. Αναφέρομαι στην τελευταία δεκαετία. Αναφέρομαι στην τελευταία δεκαετία.
Ο τζαβαντής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα κίμια πάλι, όπως είδες. Και εντάξει, κάποιοι και εδώ τώρα οι κατοικούντας δίπλα, στην άλλη γειτονιά, τι κάνουνε, μας ταυτίζουν εμάς, λέει, με τον Ολυμπιακό. Α, καλά, εντάξει, βλέπετε okay, εδώ πέρα. Έγινε. Τώρα ποιος ταυτίζεται με τον Ολυμπιακό, άστο, μην το άστο. Σας δώσαμε και την ευκαιρία να κερδίσετε, βρε. Οι άλλοι σας έχουν στήσει από κάτω και δεν σας αφήνουν σε χλώρο κλαρί. Γεια σου, Μένιο, φιλιά! Τα φιλιά μου σε όλο σειρά, μη σας ακούω να βρίζετε την ομάδα. Γεια, φιλιά. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Έχω το πείμα κομμένο και ραμμένο, έτοιμο να ξέρεις. Δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία τώρα, το σήμερα, το μεσημέρι, έτοιμο είναι. Είσαι μονταρισμένος. Έλα, αγόρι μου. Όπως νομίζεις. Για πες, αγοράκι μου, για πες. Να σου θυμίσω καταρχάς ότι ο Μπαλάφας ήταν και επί Σάντος στον ΠΑΟΚ. Και επί Σάντος, βεβαίως. Για αυτή τη φανέλα θυμάμαι, τη ΔΕΠΑ, δηλαδή την φαριά Ρίγα Πούμα. Και μάλιστα μας είχε βάλει και σε ομίλους Europa League με προσωπικό του Μπόλου. Ήταν μετά από τον Παλαφόμετρο. Έτσι. Και μετά πήρε και μεταγραφή. Όχι. Ήταν τον Αύγουστο στην Ουκρανία με την Καρπάτη, την ομάδα του Λούκας. Α, περίμενε λίγο. Εμείς δεν τον βάλαμε στο πριν φύγουμε άδεια στον Παλαφόμετρο. Όχι. Μετά τον βάλαμε. Το Παλαφόμετρο είχε μπει την προηγούμενη σεζόν. Και έκανε εκείνο το εξαιρετικό, το εξαιρετικό πέναλτι με τον Άρη, ρε φίλε, που πήραμε την πρόκριση στο κύπελλο. Μεγάλες στιγμές. Οι παλιοί ακροατές καταλαβαίνουν τι εστί Παλαφόμετρο και για να βάλω τον business bar σε τι σημείο έχω φτάσει. Έτσι. Όλοι μας. Να ξέρετε. Και μιλάμε για έναν που τον υπεραγαπώ και είναι ποδοσφαιρική καψούρα. Ο Μπίσε. Τέλος πάντων. Δεν συζητάμε, αλλά. Πρέπει να συνέλθει. Πρέπει. Η νοοτροπία που δείχνει είναι απέσια. Όχι. Δεν είναι. Δηλαδή η διοίκηση του έκανε όλα τα χατήρια. Ζήτησε τριετές κλειστό. Κλειστό τριετές. Ένα εκατομμύριο και το πήρε στα 31 του. Ακριβώς. Που αμφιβάλλω αν θα το έπαιρνε αλλού. Εγώ σου λέω στην Τουρκία θα το έπαιρνε. Είμαι σίγουρος ότι θα το έπαιρνε στην Τουρκία. Εντάξει. Αλλά τον άφησε σε καλύτερη ωραία πόλη. Είσαι σίγουρος για τριετές. Εγώ αφιβάλλω. 100%. Αφιβάλλω, τέλος πάντων. Με τη χρονιά που έκανε 20 θα το έπαιρνε στην Τουρκία. Εγώ δεν νομίζω ότι θα του κάνανε στα 31 του τριετές. Κάνουν οι Τούρκοι, κάνουν γιατί θέλουν να παίρνουν ελεύθερους παίχτες επειδή έχουν πολύ χαμηλή φορολογία, 5% okay. Είναι. Του το κάναμε εμείς όμως και όχι οι Τούρκοι. Με 40% εφορία, με τα εισιτήριά του, με τα όλα του, σε μια απόλυτη. Όλα, φίλε, το λατρεύει. Μια ομάδα έτοιμη στη μένη για να κάνει πρωταθλητισμό, έπαιξε ένα μάτς με τον Άγιαξ, δύο μάλλον, και μετά εξαφανίστηκε. Δεν το ξαναείδαμε. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, είπα ότι εντάξει ρε παιδί μου, τα έδωσε όλα σε εκείνο το μάτς. Ναι, μπορεί άδειασε, να άδειασε. Ναι, εντάξει. Ένα μήνα, τρεις μήνες, τέσσερις. Όχι. Και φτάσανε Φεβρουάριο, δεν πάει άλλο. Όχι. Θυμήσου τον παλιό business bar που ήταν φίλτρο, που έμπαινε και έπαιρνε μόνο σου τα μάτς. Τώρα προχθές. Λίγο εκτός αποστολής, κανένα δύο αγώνες. Προχθές δεν ήταν τόσο τραγικός όσο στο μάτς, στο πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή. Κάτι, αλλά αυτό είναι ακόμα πολύ υποδέστερο από αυτό που περιμένουμε από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν διανοείται το τέτοια αξία τόσο καλά αμοιβόμενος και τέτοιο επίπεδου να παίζει. Όχι. Δηλαδή, γι' αυτό μπήκε εκεί. Τώρα ησύχασε σήμερα. Ησυχάσατε, έχω ήδη μηνύματα. Τώρα ηρεμήσαμε. Λέει, θα δούμε το γνωστό μπίζες. Και κάτι τελευταίο να πω και να κλείσω. Ένα αποκλειστικό της εκπομπής. Ναι. Να για σένα δηλαδή, ξέρω από την Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Να ξέρεις ότι ο Σαββίδης θα έχει πάρει στο κρανίο με το Διερήνια. Αυτομάτως θα του γίνει μείωση συμβολέου 350.000 ευρώ. Ναι. Διότι τα κοχώνες του είναι τόσο μεγάλα που εκτός από τις οριζόντιες γραμμές στο γήπεδο, όπως έκανε όλη την πλευρά, έκανε και κάθετες στο φίλο. Ανακαθείς! Φύγε! Φύγε! 350.000 μείωση συμβολέου. Συμφωνείτε ότι πρέπει να παίζει πίσω. Συμφωνείτε μαζί μου. Αυτό είναι προσωπική άποψη, φίλε. Αριστερά, δεξιά, μπροστά ο Γιαννούλης, μπροστά ο Μάτο. Δεν ξέρω τον τρόπο. Εμένα είναι αυτό προσωπική μου άποψη, ρε παιδί μου. Θέλω να ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Είναι άλλος ΠΑΟΚ. Άλλος. Θες να σου πω την άποψή μου, Κωστή. Να μου την πεις. Η άποψή μου είναι ότι ο Βιερίνια και Center Four να έπαιζε χτες. Την παιχνιδάρα που έκανε θα την έκανε και πάλι. Έχει να κάνει καθαρά με θέμα νοοτροπία. Μπορεί. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Μπορεί. Αυτό πιστεύω. Μπορεί. Έγινε, πάμε. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή.
Έλα, Θοδωρή μου, τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Το μπαλαθόμετρο. αλλά πρέπει να βάλεις και στην φαρέτρα σου κι άλλο ένα μέτρο. Ναι. Να βάλεις και λίγο το πλακόμετρο. Άστο με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω τι λες τώρα. Μία κουβέντα και μόνο. Μία κουβέντα, δεν σε απασχολήσω πολύ. Διάβασα χθες ένα site του Δούκα και από ό,τι έμαθα και από τη Χρύσα, το έγραψε κάποιος πρώην δικός μας. Σε site του Δούκα? Του Δούκα, του Δούκα. Εννοείς την σελίδα του? Στη σελίδα του, ναι. Μάλιστα. Σελίδα του. Όταν λες πρώην δικός μας? Αυτός που μοίραζε τους δικέφαλους στο Σαββίδι. Α, μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να... Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε. Τα μεγαλύτερα πειρά, Κωστή, τα δέχτηκε η ομάδα εκ των έσω. Εκ των έσω. Τους φίλους, τους εχθρούς μας, τους ξέρουμε. Να μάθουμε και λίγο τους φίλους μας. Οκ. Okay. Είναι ντροπή. Ντροπή για, αυτό, για κάποιον που πουλούσε ΠΑΟΚ Ξεδιλίκη να λέει δεν θέλω να ξαναδώ τον Πασχαλάκη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ντροπή του. Τι να πω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από το προσωπικό γούστο, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει ένας παίχτης, που αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο, υπάρχει μία γραμμή. Πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας, τι πόλεμο τρώμε και να είμαστε ενωμένοι, παιδιά. Αν μεταξύ μας σκοτωνόμαστε, δεν πάμε πουθενά πραγματικά. Και Τζουλάκης και όλα αυτά. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Τρίγωνα, παιδιά, τρίγωνα παντού. Τρίγωνα παντού, τρίγωνα. Μια επιτροπή, να πούμε, καρικατούρα, με στημένα πράγματα μέσα, με σούξου μούξου μεταξύ τους. Όλο το πράγμα αυτό ήταν φτιαχτό, όλο. Και εμείς τώρα... Μου διαβάζω μια ανάρτηση της Μαρούπα και λέει τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Ας έρθουν, λέει, στο φως. Ποιοι θα τα... εμείς θα τα φέρουμε στο φως. Ναι. Πάμε στο δικαστήριο να τελειώνουμε με αυτό. Πάμε στο δικαστήριο να τελειώνουμε με αυτό. Λες, κυρία μου, σε καλά με τα μυαλά σου. Εσύ τα βγάλες τι. Εσύ έδωσε τη... Μα προχθές δεν είπε ότι μπορεί να κάναμε και λάθος. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Τη μία φταίει ο Αρκούδης, την άλλη να πούμε ο Καγκουρό, την άλλη ο Τίγρης, την άλλη ο... Ο Τσιτάχ, εντάξει, τελειώνεται με αυτή η ιστορία. Και όπως είπε και ο φίλος εκεί στην ανάρτηση που έκανε, Διούδη βάλε στην άλλη άκρη τον Αρκούδη. Φιλιά, γεια σου Θοδωρή. Γεια σου Θοδωρή. Δεν μπορούμε να, ούτε έχουμε τέτοια επιθυμία να κατευθύνουμε τις γνώμες των ανθρώπων. Τι πιστεύει ο καθένας και τι άποψη έχει, okay, είμαστε χιλιάδες άνθρωποι. Έτσι. Όπως δεν μπορούμε να καθορίζουμε και τις σχέσεις μεταξύ σας που έχετε. Δεν είμαι νηπιαγωγός. Αν έχετε διαφορές μεταξύ σας, οκ. Okay. Εμένα βλέπετε ποιο είναι το πνεύμα μου και ο χαρακτήρας μου. Αν μπορούσα να έχω μαλώσει με πολλούς από εσάς. Δεν είναι αυτός, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Σέβομαι την άποψη του αλλονού, βεβαίως, οκ. Okay, είναι η άποψή σου. Έγινε. Όχι όμως να μου επιβάλλεις την άποψή σου. Δεν το κάνω εγώ που έχω μικρόφωνο. Και συνήθως οι ραδιοφωνατζίδες έχουν αυτό το χούι. Εγώ θα σου πω! Από μένα ποτέ. Λέω την άποψή μου, θες να τη δεχτείς, καλό. Συμφωνούμε, καλό. Διαφωνούμε, πάλι καλός. Ούτε έχω την άποψη ότι εγώ είμαι κάποιο σημαντικότερος από εσάς. Απλά εγώ έχω το μέσο. Και τυχαίνει και από αυτό το πράγμα να ζω. Δεν σημαίνει ούτε ότι είμαι πιο έξυπνος, ούτε ότι είμαι πιο μάγκας, ούτε ότι είμαι πιο ΠΑΟΚ ή ότι είμαι πιο, να πούμε, ψαγμένος από εσάς. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Και νομίζω το καταλαβαίνετε γιατί όταν κάθε μέρα εδώ ξεγυμνώνεσαι, κάθε, δεν είναι, είναι δύο ώρες, είναι τρεις ώρες κάθε μέρα. Δεν μπορείς. Ο χαρακτήρας σου θα φανεί. Θα φανεί. Αλλά να επιβάλλω στον κάθε έναν τη δική μου άποψη με το έτσι θέλω και να θεωρώ ότι η δική του είναι, να πούμε, υποδεέστερη από τη δική μου, όχι. Μπορώ να διαφωνώ σε όλα. Σε όλα μαζί του. Αλλά όχι έτσι. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Κύριε, να πω. Ω, καλώς το παιδί, ρε! Κύριε. Καλημέρα σε όλα τα σμουσάκια. Γεια σου, Θεοδό! Εντάξει, περισσότεροι έτσι είναι. Συμφωνούμε, είμαι καλός, είσαι καλός, δεν συμφωνούμε, είσαι καλός. Εντάξει, να κάνουμε. Εδώ μου είπε άνθρωπος, δεν σε ξανακούω, λέει, επειδή είπες αυτό. Μη σώσεις. Λέει τι, μη σώσεις, λέει. Και τι θα κάνω δηλαδή εγώ τώρα. Σοβαρά μιλάς. Και αν πω αυτό που θες εσύ, γιατί να μην πω αυτό που θέλουν οι άλλοι. Μα δεν θα βρεθούν. Θα πεις και αυτό. Άσε με ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Δεν σκέφτηκα ποτέ έτσι, μα άμα το κάνεις αυτό, το χάσεις φίλε. Το χάσεις. Αυτό θα κάνω τώρα, δηλαδή, να αρέσω στους πολλούς ή στους λίγους από την άποψή μου και να διαφωνήσουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έχουμε βήμα το γαϊδούρι τι γίνεται. Ό,τι και να πει. Αυτό ρε φίλε. Άστο. Πει αυτό που θέλει. Άστο. Τι με, απει... δηλαδή, τι με απειλείς. Δεν σε ξανακούσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
Ένα θα χάσω, πέντε θα κερδίσω. Για πες. Εντάξει λοιπόν, στη σκέψη μου βασικά. Στη σκέψη. Όσον αφορά το Diego, νομίζω ότι θα δούμε έναν άλλο Diego. Μετά τον Παλαφόμετρο είμαι βέβαιος. 1-0-5. Λοιπόν, όσον αφορά τον Μπέλκα και τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι η οικογένειά μας, παιδιά. Είναι η οικογένειά μας. Πείτε ότι είναι ο γιος σας ή ο ανιψιός ή το παιδί του αδερφού σας. Μπορεί να κάνει λάθη. Αν το αποπάρουμε, του μειώνουμε την αυτοπεποίθηση. Θέλει. Ακριβώς. Θέλει με όμορφο τρόπο, θέλει συμπαράσταση, θέλει προσπάθεια. Κανείς δεν λέει ότι όλοι είναι τέτοιοι. Μα όχι, να σου πω κάτι. Ρε Γιώργο, το βλέπουμε ότι κάνει λάθη. Δηλαδή δεν βγάζουμε τρελό τον κόσμο ότι μόνο εσείς το βλέπετε. Εννοείται. Βλέπουμε ότι κάνει λάθος. Το βλέπουμε ότι είναι νευρικός, ότι μπουρδουκλώνεται, ότι πάνε κάτω. Το βλέπουμε. Δεν είναι ότι εμείς βλέπουμε κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχουν γονείς, ας πούμε, οι οποίοι το παιδί τους πάνε να δώσει εξετάσεις για να περάσει και δεν τα καταφέρνει. Τους λένε δεν πειράζει, θα τα καταφέρεις. Και υπάρχουν γονείς, όχι ότι είναι κακοί, αλλά έχουν λάθος τρόπο. Τι? Να εκφράσουν. Είσαι άχρηστος. Είσαι άχρηστος και ο άλλος ο δίπλα πέρασε και γιατί. Δεν πάει. Από έτσι, την αγωνία τους, έτσι. Δεν είναι ότι είναι. Απλά πρέπει κάπως να καταλάβουν ότι ο τρόπος για να το βοηθήσεις ουσιαστικά το παιδί ή το οποιονδήποτε είναι συμπαράσταση. Γιώργο, θα σου πω κάτι σημαντικό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Άλλο τι κάνει ο καθένας στην καφετέρια που είναι. Το ου που θα πει, πέρκα, ξέρω εγώ. Άλλο τι κάνει στο σπίτι του. Τι κάνει στο σύνδεσμο. Τι κάνει οπουδήποτε. Στο γήπεδο όμως. Είναι ο καθρέφτης. Επειδή ακούει ο παίχτης. Ειδικά ο παίχτης που έχει μεγαλώσει την Τούμπα. Δεν μπορεί να μη σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ότι, αμάν, του φαίνεται στις κινήσεις του ότι υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει δίκιο άλλο την ώρα που θέλει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δεν το βγάζει από το μυαλό του. Ούτε το βγάλουμε τρελό. Ότι ρε φίλε, γιατί. Τέλειος είναι ο Πέλκας. Δεν είναι τέλειος λοιπόν. Και διανύει μια φάση που κάνει λάθη και είναι νευρικός και πάει να κάνει το παραπάνω. Το βλέπουμε. Φαίνεται αυτό, ρε παιδί μου, σε κάθε του ενέργεια. Ας τον αφήσουμε λίγο να αναπνεύσει. Μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό από τα αδέρφια μας. Που πονάμε για το ίδιο πράγμα. Λίγο. Πρέπει να το ζητήσουμε. Λίγο, ρε παιδιά. Έτσι, ούτε φίλος λοιπόν μας είναι, ούτε αβάντα του κάνουμε και θα έλεγα για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, το έχω κάνει και για άλλους που βρέθηκαν, θα έλεγα τα ίδια πράγματα αν βλέπαμε ότι έναν τον έχουμε βάλει και τον σφυροκοπούμε. Έτσι. Δεν είναι το πρόσωπο, είναι η φανέλα που είναι, τη φοράει κάποιος, όποιος και αν είναι αυτός. Ακριβώς, αυτό, ακριβώς, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δύο πραγματάκια, το ένα είναι Κωστή, ήταν Βιερίνια αριστερό εξτρέμ. Γιαννούλης αριστερό back, Μάτος δεξί back, Λιμιός δεξί extreme. Ναι. Αυτοί πρέπει να αλλάξουν. Καλή σκέψη. Να πάει ο Λιμιός δεξί back, ο Μάτος δεξί extreme. Ναι. Ο Γιαννούλης αριστερό half. Και ο Γιαννούλης αριστερό extreme και ο Βιερίνης αριστερό back. Εντάξει. Τα σκέφτεται αυτά, μην νομίζεις. Είμαι σίγουρος, παιδιά, και ο προπονητής. Θέλει, λέμε τώρα μπορεί να κάνει κι άλλα. Επειδή ο Γιαννούλης είναι σκασμένος, Βιερίνη αριστερό μπακ, Λάμπρου αριστερό χαφ. Έτσι, Μάτος δεξί χαφ, και, γιατί και ο Λιμιός φαίνεται ότι τα συνεχόμενα παιχνίδια αυτό. Και ξέρω εγώ, Ροντρίγκο δεξί μπακ, ή Βιερίνη δεξί μπακ, και με Μάτος δεξί χαφ, και Λάμπρου δεξί χαφ, ας πούμε. Έχει ρε παιδί μου υλικό, έχει. Ναι, έχει. Απλά λέμε τώρα ο Βιερίνη μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Ναι. Ή ο Λάμπρου πίσω από τον επιθετικό μπορεί να παίξει και τα πλάγια και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Απλά εγώ έλεγα και χθες, Γιώργο, ο Βιερίνια πρέπει να παίζει πίσω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Είναι άλλο μάτς, άλλος ΠΑΟΚ. Άλλος, μα και οι υπόλοιποι γύρω του, Γιώργο, βλέπεις ότι είναι άλλοι παίκτες. Γυρίζουν, βλέπουν τον αρχηγό να έχει χώρο, να βγάζει τις αραντάρες, να παίρνει τις πτέρυγες, να έχει. Ξέρουν ότι θα πάρουν την μπάλα όπως πρέπει. Ακριβώς. Για να την υποδεχτούν. Ξέρουν, είναι άλλο πράγμα. Ακριβώς. Άλλο να ξέρεις ότι θα πάρεις την μπάλα. Έτσι. Καλά και να είσαι αγχωμένος για να προλάβεις να μην κάνεις το κακό κοντρόλ. Έτσι. Αλλά ο προπονητής πρέπει, λέμε ότι ο Βιερίνια παράδειγμα μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Δεν πρέπει να τον δει. Δηλαδή νομίζω ότι μια προπόνηση, 2 ή 5, 10 μόνο προπονήσεις αρκούν για να καταλάβεις. Έτσι. Εγώ είμαι και μιας άλλης άποψης. Ότι την πετυχημένη σου, την άκρος πετυχημένου συνταγή, δεν την πειράζει. Αρχηγέ μου, ναι, ξέρω, θέλω να παίξει, θέλει να παίξει μπροστά. Ναι. Βλέπει ότι εδώ όμω το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού διέπρεψε. 2 χρονιές MVP.
Αυτή η θέση σου ταιριάζει τώρα. Είναι ότι έχει γήπεδο μπροστά. Και επειδή ξέρω τι χαρακτήρας είναι, ότι πάνω απ' όλα, φίλε, βάζει πραγματικά το συμφέρον της ομάδας και τα τέσσερα γράμματα και όχι το εγώ του, μας το απέδειξε δύο χρονιές που θα μπορούσε κάλλιστα να πει: για καθίστε ρε παιδιά. Εγώ αριστερό μπακ, γιατί είμαι, συγγνώμη. Βρες έναν άλλο. Δεν μπορεί ο Λέοβατς και τι με νοιάζει εμένα. Δεν μπορεί ο Λεβέκ. Α, θα παίξω ένα-δυο ματσάκια, βρείτε άλλον. Δύο χρονιές, φίλε, όχι απλά έσκυψε το κεφάλι και έκανε καταπληκτικές χρονιές, διέπρεψε. Εντάξει, τώρα είναι θέμα και δικό του και του προπονητή και της ομάδας. Τι να πούμε εμείς. Βάλ τον εκεί, το ζόρι. Εντάξει, απλά λέω ότι ο προπονητής πρέπει να κάνει και δοκιμές. Όταν λες ότι ο Μίσης μπορεί να παίξει και εξάρι και οχτάρι ή και δεκάρι ή ο άλλος μπορεί να παίξει εδώ, πρέπει να τους δει. Δεν αντιλέγω. Δηλαδή, απλά όταν δει ότι κάτι δεν περπατάει, δεν πρέπει να επιμείνεις αυτό. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εντάξει, τον Μίσης τον έβαλε δεκάρι, του βγήκε στον Όφη. Εντάξει. Τον έβαλε 2-3 μάτς ακόμα και δεν βγήκε. Ναι. Όταν μπορούσε να βγει το μεθεπόμενο, το παραμεθεπόμενο να μην βγει και να ξέρει, γιατί είναι και η συχνότητα. Έτσι, έγινε. Δηλαδή βλέπει ότι η Βιερίνια Εκστρέμ έχει δυνάμεις. Σωστά. Σωστά. Θουβού, σε περιμένω το μεσημέρι. Φιλιά! Γεια! Ζουμουσού, αδερφέ μου, πάνω απ' όλα. Φιλιά! Πάνω απ' όλα, ΠΑΟΚ μετά. Πρώτα τα τέσσερα γράμματα και μετά τα τρία. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου αγόρι μου, γεια σου Λεβέντη μου. Πού είσαι ρε γαϊδωρά καφέ. Οδηγίες προς ναυτιλωμένο. Βεβαίως. Πρώτον. Ο Δημητράκης ο Πέλκας. Το λέω Δημητράκη γιατί είναι γιος μου, είναι 26 χρόνια και εγώ 53, άνετα θα μπορούσα. Είσαι 53 ρε θεωρείο. Είμαι σε 53. Είσαι 53. Τον Ιούνιο τα κλείνω. Ασύρτηρα. Λοιπόν, άνετα θα μπορούσε να είναι γιος μου. Ναι. Είναι ο αρχηγός που σήκωσε τον double. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε ορισμένοι που τον κράζετε. Το πρωτάθλημα το σήκωσε ο Αντρέ. Και ο Δημητράκης έκλαιγε σαν μωρό παιδί εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέχασα τίποτα. Το σήκωσε ο Δημητράκης. Φυσικά. Ο Δημήτρης ο Πέλκας σήκωσε τον double. Εννοείται. Ούτε σημαίνει αυτό βέβαια ότι έχει αιώνια ασυλία για να μην παίζει καλά, έτσι. Δεν είπαμε ότι έχει αιώνια ασυλία. Ναι, ναι. Απλά. Αλλά με το να τον διαφωνίζουν ορισμένοι αυτό. Ανεγκέφαλοι, οι οποίοι άμα τους δώσει μια μπάλα θα την πάνε στο τμήμα και θα νομίζουν ότι είναι μπόμπα. Ούτε ανεγκέφαλοι, μην πάμε τόσο μακριά. Μην πάμε τόσο όχι. Μακριά. Εντάξει, όχι εγώ. Παύλε μου, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Εμένα δεν μου αρέσει, ούτε θα πούμε στον κόσμο κάνε αυτό ή μην κάνεις. Δεν είμαστε για να διατάζουμε, έτσι. Μίτσο λέω. Απλά. Ήταν μαζί μου ο Δημήτρης. Ο Λούφρια. Το ΠΑΟΚ Σπάρτακ. Ναι. Ναι, ναι, που μια τεράστια ανατροπή. Με τεράστια ανατροπή. Όταν έγινε το 0-2. Ναι, ναι. Ξέρεις τι έκανε ο Ομιλών. Ο ηλίθιος ο Ομιλών. Σηκώθηκε και χειροκρότησε. Και μετά έγινε τεράστια ανατροπή. Από την 7 απλώθηκε σε όλο το γήπεδο. Ναι. Και ούρλιαζε. Έτσι. Γι' αυτό γιατί, γυρίσαμε. Κάναμε τεράστια ανατροπή. Γιατί πίστευε. Γιατί πίστευε. Και γυρνάω και λέω στο Δημητράκη τον Πιπερίδη, του λέω αυτό μου θυμίζει μια άλλη Σπάρτακ. Ναι. Και μου λέει καμία σχέση εκείνη η ομάδα με αυτήν εδώ. Και του λέω καμία σχέση εκείνος ο Πάκ με αυτόν εδώ. Ναι. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Όταν μπήκε το πέναλτι που έβαλε ο Πρίγιοβιτς, του λέω Δημητράκη, έτσι ξεκινήσαμε και γύρισε και με κοίταξε λοξά. Στο 2-2 με ξανακοίταξε λοξά. Αδερφός έτσι, ο Δημητράκης. Αδερφός, και αυτός ο Δημήτρης, δεν ξέρεις. Έτσι. Και τα δυο παιδιά αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σοβαρευτείτε ορισμένοι και το λέω πρώτα απ' όλα για τον αδερφό μου. Αυτό που κράξαν προηγουμένως που μίλησε για τον Πασχαλάκη, του το έχω πει 1.000.000 φορές, είμαστε αδερφικοί φίλοι. Ναι. Εντάξει, οκ. Εγώ στο σπίτι έχω έναν ίδιο αετό. Α, και εγώ φυσικά. Μα μπαίνοντας μέσα στο σπίτι μου. Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι μου. Του τα έχω πει 1.000.000 φορές, μη βγάζεις χολή. Πρώτα απ' όλα, ΠΑΟΚ φίλε. Όχι και μετά... άλλο κάρβουνο. Άξι. Όχι άλλη μουρμούρα. Το έχω ανεβάσει πολλές φορές. Φιλιά! Έχει κολλήσει. Φιλιά, λοιπόν, τι να κάνω. Κάτι ακόμα, ναι. Μισό να κλείσω. Έτσι. Αυτό που είπανε πολύ και το έχω σκεφτεί πάρα πολύ από την αρχή που έγινε αυτό εδώ. Πίσω Βιερίνια και μπροστά ο Λιμιός. Ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης. Ναι. Έτσι. Και τολμηρή ταχύτητα.
και ξηράφει αριστερό πόδι. Μου θυμίζει σέντρα. Πάρα πολύ το Παρμαλίνο. Η σέντρα του Γιαννούλη. Βεβαίως. Ξηράφει. Και δεν θα, δε θα είναι κουρασμένος, γιατί θα πρέπει να τρέξει όλη την πτέρυγα σκασμένος. Δεν θα είναι κουρασμένος για αυτόν τον λόγο, αλλά και το κυριότερο. Χάθηκε η μπάλα από εκεί μεριά. Έχει τα αμυντικά καθήκοντα να τους πάρει τα σπλάχνα. Βέβαια. Και αν τους πάρει την μπάλα στο κέντρο, από εκεί και μετά, μόνο το μισό κήπεδο να τρέξει. Γεια σας. Γεια σας μετά. Καληνύχτα. Για Χαραντάν και Αμύγδαλα. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Ευχαριστώ. Σε φιλώ. Λοιπόν, γεια. Καλύτερο ημέρος σε όλους. Να σε καλά. Όχι άλλη μουρμούρα. Γεια, φιλιά. Γεια. Δεν βάλαμε, ναι. Πάμε. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση. Ναι. Καλημέρα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Σπανίως παίρνω. Μάλιστα. Αλλά σήμερα ούτως ή άλλως με την εισαγωγή σου είπα θα πάρω ή με τον μπαλαφόμετρο. Όχι ρε φίλε, συγκίνηση, θα κλάψω. Δεν νιώθεις συγκινημένος πραγματικά, μπαλαφόμετρο. Για πολύ λίγο, γιατί μου τα χάλασε στην πορεία. Πάντα εγώ σε παίρνω και σε κράζω, αν θυμάσαι. Επειδή δεν χρησιμοποιώ τον μπαλαφόμετρο. Και επειδή δεν το χρησιμοποιείς και σήμερα το χρησιμοποίησες λάθος. Γιατί, τι. Άλλο περίμενες να βάλω. Άλλος έπρεπε να μπει πρώτος. Άλλος. Ο 12ος παίκτης. Αυτός. Α, εντάξει, οκ. Okay. Αυτός έπρεπε δεν να μπει. Δεν αντιλαβώ, εντάξει. Okay. Όχι, γιατί... όλος ο 12ος παίκτης. Όχι όλος ο κόσμος. Μια μερίδα. Εντάξει. Μια μερίδα. Okay. Όπως τα λέμε για την ομάδα όλοι μαζί, έτσι και, εμείς όλοι μαζί. Γιατί το διπλανό μου που δεν του λέω μη σφυρίζεις, φταίω και εγώ. Εντάξει. Που και ας μη σφυρίζω. Έτσι πάει. Μην τζουβαλιάζουμε. Υπάρχει μια μερίδα. Καταρχήν δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι, αδερφέ μου. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Εγώ ξέρεις τι βάζω πάντα. Παρανομαστής. Είναι ΠΑΟΚ, είναι. Τώρα, άλλος είναι πιο οξύθυμος, άλλος πιο νευρικός, άλλος πιο αναμπουμπούλας, πιο κυκλοθυμικός. Πιο... Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Εδώ σε μια παρέα τεσσάρων ατόμων σε ένα τραπέζι με τους κολλητούς μας, άλλος είναι να πούμε... λοιπόν, απλά λέμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν λιγότερη υπομονή, δεν είμαστε πιο ΠΑΟΚ από αυτούς, ούτε θα μπούμε να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Αφήστε λίγο αέρα να αναπνεύσουν κάποια δικά μας παιδιά. Μπορεί να γίνει. Συμφωνώ. Αυτό. Είναι παράκληση. Ούτε θα τους πούμε εμείς κάνε αυτό. Αρχίσουμε τώρα εμφύλιο μεταξύ μας για τον κάθε έτσι. Απλά είναι επειδή μένετε μάχη, το καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε εποχή Αύγουστο φιλικά παίζουμε ας πούμε με καμιά ομάδα, με καμιά ηλεκτροπούτερε. Είμαστε μέσα στη μάχη. Αυτό λέω ρε παιδιά. Τώρα, εντάξει. Από τους παίχτες συμφωνείς ότι έπρεπε να βάλω αυτόν. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, με πόνο καρδιάς. Δεν περίμενα ποτέ. Ποτέ δεν περίμενα όταν ούτε το βάλω. Και εγώ, ούτε κι εγώ. Απλά θα πω και δύο πραγματάκια παραπάνω. Ήθελα να τα πω από Δευτέρα, αλλά περίμενα έτσι λίγο να καθίσει το πράγμα. Και μετά την Πέμπτη έλεγα ας μην μιλήσω αμέσως μετά την νίκη του Παναθηναϊκού. Μας ενόχλησε όλους και μένα με ενόχλησε εκείνη τη στιγμή η δήλωση του προπονητή αμέσως μετά το μάτς του πρωταθλήματος. Για τους Μίσιτς. Μήπως, ακριβώς, ναι, αλλά μήπως η Τετάρτη ήταν αποτέλεσμα όχι. Της δήλωσης. Όχι. Γιατί την όχι, ίδια ώρα που είσαι από μικροφόνου. Άκουσε με. Με άσυμε και μένα να πω τη γνώμη μου. Με ρώτησες κάτι. Ήταν ρητορικό το ερώτημα. Με ρωτάς και σου απαντάω. Όχι, δεν ήταν αυτό. Να ξέρεις. Το λέω με βεβαιότητα. Εγώ θα πω το εξής. Ότι όλοι λέγαμε. Και εγώ που δεν πήρα τηλέφωνο και αυτοί που πήραν τηλέφωνο τη Δευτέρα. Ότι ο μόνος που έτρεχε ήταν ο Μίσιτς. Μας πείραξε που το είπε ο προπονητής. Δεν είπα αυτό ο προπονητής. Γιατί όχι, βάλε την εκπομπή σου τις Δευτέρες και δες τι έλεγες κι εσύ. Ότι ο μόνος φιλότιμος, ο μόνος που προσπάθησε ήταν ο Μίσιτς. Είπε. Πράγμα που ήταν αλήθεια, δεν ήταν ψέμα. Δεν φοβάται να ζητήσει την μπάλα και αμυντικά και επιθετικά. Μακάρι να είχα. Αυτό ακριβώς. Εγώ λοιπόν λέω τώρα Παρασκευή μετά το μάτς της Τετάρτης. Ότι αυτό ακριβώς είπε ο προπονητής εκείνη την ημέρα. Οκ. Αυτό δεν είπε. Είπε κάτι διαφορετικό. Μία κουβέντα. Το πρόσωπο που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης οφείλεται ένα στις κουβέντες του Ιβάν στο Skype,
2. Στις κουβέντες μεταξύ των παικτών. 3. Στις κουβέντες μεταξύ των παικτών και του προπονητή. Όλη η οικογένεια κάθισε και μίλησε. Δεν οφείλεται στην κουβέντα αυτή που είπε ότι μακάρι να είχα 11 Μίσιτς. Προφανώς όχι. Όπως και το πρόσωπο της Κυριακής δεν οφείλεται μόνο στην προπόνηση του Σαββάτου. Εννοείται, σε όλα τα προηγούμενα. Προφανώς. Απλά θέλω να πω ότι μας πείραξε κάτι που και εμείς οι ίδιοι το λέγαμε. Κατά πάσα πιθανότητα και οι ίδιοι οι παίκτες το λέγανε, και επειδή το είπε δημόσια ο προπονητής. Εγώ δεν νομίζω ότι πείραξε τους παίκτες. Εντάξει, okay. Γιατί ίσως φταίει και ο τρόπος που το αντιλήφθηκα μετά όταν το ξανασκέφτηκα, ότι ουσιαστικά αυτό που είπε ότι σήμερα δεν δείξαμε πάθος εκτός από ένα παίκτη. Το μακάρι να είχα 11 Μίσιτς, εκεί είναι το λάθος. Ναι. Αυτή είναι η κουβέντα, έτσι. Απαξιώνει σου πρέπει. Εγώ νομίζω ότι αυτό που είπε είναι μακάρι να είχα 11 Μίσιτς στα 90 λεπτά που παίξανε. Τέλος πάντων. Εντάξει, Παλαφόμετρο, είδες ότι... Ελπίζω να βελτιωθείς και εσύ, γιατί την επόμενη φορά θα πάρω και θα πω να βάλεις τον εαυτό σου. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι. Φιλιά, γεια. Πάμε. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Έλα, γόρι μου. Κωνσταντίνε, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που λέει ο προπονητής, και πραγματικά το είπε κιόλας στη συνέντευξη της Τετάρτης. Να. Δεν θα ξαναμιλήσω για παίκτες. Οι κουβέντες που γίνανε λοιπόν με τον Σαββίδη και τα λοιπά, έπιασαν τόπο γιατί όταν μιλάει ο προπονητής για έναν παίκτη ή για παίκτες, έρχονται μετά οι εθελοντές των μικροφώνων και το κάνουν όπως ακριβώς γουστάρουν. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το ξεσκίζουν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σε ένα άλλο κλίμα, σε μια άλλη χώρα που δεν υπήρχε τέτοια νοοτροπία. Να μην πω ότι γίνεται μόνο σε εμάς και δεν γίνεται ακόμα και στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι χρειάζεται κανείς να προστατεύει την ομάδα από όλες τις μεριές. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια, γιατί φάνηκε ξεκάθαρα ότι όταν ήμασταν πρώτοι και με νίκη έπεσε γιούχα, και τώρα που είμαστε δεύτεροι και ουσιαστικά είχαμε μια ήττα στην πλάτη μας, υποστηρίξαμε την ομάδα. Βεβαίως. Και η ομάδα αυτή κατάλαβε ότι είμαστε δίπλα της. Πρέπει να λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, έχεις λάθος κατεύθυνση, άλλαξε πορεία, πάρ' το αλλιώς. Οι παίκτες, όπως και ο προπονητής, με την ευρικότητα που είχαν, έχαναν σχεδόν το 70-80% αυτού που μπορούσαν να αποδώσουν. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Ναι. Και ευτυχώς την Τετάρτη έδειξαν ότι το πήραν αλλιώς. Είμαι χαρούμενος. Γιατί την Τετάρτη άλλαξαν διαδρομή, άλλαξαν κατεύθυνση. Και διάθεση και ύφος και όλα. Είναι κομβικό. Ακριβώς. Παιδιά. Εγώ πιστεύω θα μνημονεύουμε το μάτς αυτό της Τετάρτης όπως μνημονεύαμε εκείνο το μάτς στην Ξάνθη πριν από 2 χρόνια. Το θυμάστε αυτό που λέγαμε. Αυτό είναι εκεί. Σημαντικό. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να το καταλάβουν. Να έχει διάρκεια. Ναι, διάρκεια να έχει αρκεί. Η μάχη γίνεται με τον εαυτό μας. Μακάρι να το καταλάβουν μέσα τους, να χαλαρώσουν λίγο, κάτι τους πνίγει, κάτι τους ζόρισε, να το χαλαρώσουν και να αποδώσουν αυτό που μπορούν, γιατί όλοι θα το χαρούμε. Θα το χαρούν ούτε μόνο αυτοί, ούτε μόνο ο προπονητής. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρε, σε ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε, έλα Στέλιο μου, συγγνώμη. Ένας ακόμα που είναι μέσα, μην καλείτε, έπρεπε να είχα πάει σε διάλειμμα εδώ και 12 λεπτά. Για πες. Κωστή, όταν όλη η ομάδα είναι καλή, φαίνονται όλοι καλοί. Και ο Μαρούτσι μας φάνηκε πιο ελκυστικός, πιο καλός προς το παιχνίδι, γιατί ήταν σχεδόν όλη η ομάδα καλή. Ούτε αυτός έχει φτάσει, πιστεύω, ούτε 40%. Ναι, σίγουρα θέλω να σου πω ότι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι μες στον Παναθηναϊκό, καμία σχέση. Ήταν η μέρα με την ίδια. Καμία σχέση, καμία. Είναι και αλλιώς. Γιατί όλη η ομάδα είναι καλή. Αλλιώς λειτουργεί και ο Μαουρίσιο όταν έχει δίπλα το Μίσιτς, να ξέρεις. Και όσον αφορά ο αρχηγός, πίσω μπορεί να δώσει ανάσες και στο Μάτος και στο Γιαννούλη. Στα πιο εύκολα παιχνίδια να γίνεται μια διαχείριση, ευχαριστώ, να γίνεται μια διαχείριση, να παίρνει τις ανάσες. Βλέπεις, ο Μάτος είναι σκασμένος, έχει πόσα παιχνίδια, δηλαδή πρέπει να την πατήσει σαν τον Κρέσπο μετά από 45 παιχνίδια
Γιατί κάπου πρέπει να σου βγει ένα μυρικό, να σου βγει μια κούραση. Που δεν ξέρω πώς αντιδράσει το σώμα. Ναι, ναι. Ο παίκτης, εγώ σου μιλάω αυτό γιατί κάνω αθλητισμό από το 87, όταν πας συνέχεια στα κόκκινα, κάπου θα την πληρώσει. Δεν υπάρχει. Μα δεν γίνεται τώρα. Έχει σκάσει, βλέπει τον Γιαννούλη. Έχει σκάσει ο Γιαννούλη. Έχει σκάσει το παιδί. Έτσι. Κωστή, και δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Είναι και τα σούτια που τρώει. Θα ξεχάσω εγώ με στη Λαμία και τη γουλατιά που έφαγε. Όπα φίλε. Πώς είναι εκεί, πώς την πλήρωσε. Ναι, μιλάμε ότι τρώνε ξύλο. Ναι. Δηλαδή η διαχείριση, ξέρεις, να μην τα πάνε όλα τα παιχνίδια. Κάτσε, δες και από τον πάγκο, δες δηλαδή να ξεκουραστείς, να κάνεις δηλαδή και το μυαλό να ξεκουραστεί και το σώμα να ξεκουραστεί και όλα. Έτσι. Να δούμε. Μπορεί να το ξεκουράσει, φίλε. Μπορεί να δούμε Βιερίνια Λάμπρου, ξέρω εγώ. Μπορεί να δούμε κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κωστή, αν και δεν παίζεις Παντελίδη, αυτό το τραγούδι κάνει λάθη για να μάθει. Είναι ότι πρέπει τώρα να βάλεις μια ατάκα έτσι να ακουστεί. Θα το βρω και θα το βάλω, φίλε. Χρωστάω ένα ζαφύρι μελά γύρνα χειμωνιάζει. Το έχω έτοιμο. Και θα το δω. Πώς το είπες του Παντελίδη? Κάνει λάθη για να μάθει. Κάνει λάθη για να μάθει. Ναι. Μάλιστα. Κωστή. Σε φιλώ. Ναι. Ένα λεπτάκι, μια ατάκα μόνο. Ναι. Εμείς την κριτική την κάνουμε 100% καλοπροαίρετα. Και δες τώρα τι έπαθε η Μπαρτσελόνα. Αλλάξανε προπονητή. Εχθές μίλησαν τον Κρίνο από την Πιλμπάο. Δεν αλλάξανε. Δεν είναι τα προβλήματα της οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι, έτσι. Έτσι. Μα γι' αυτό είπαμε. Δεν θέλουμε να φύγεις. Θέλουμε να το αλλάξεις. Γνώρισε στήριξη μεγάλη όταν το ζήτησε η Sporting του καλοκαίρι. Εμείς το θέλουμε εδώ να εξελιχθεί μέσα από τον ΠΑΟΚ και να εξελίξει και τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Φιλιά, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Πάμε τελευταία, ναι. Να περιμένει 45 λεπτά στο τηλέφωνο είναι εκνευριστικό. Αλλά όμως άκουσε όλη την εκπομπή, φίλε μου. Ακριβώς. Θα κατέβω τώρα κάτω στην αγορά, θα σου πάρω αυτοκόλλητα νούμερα. Γελάς από 1 στο 5 και για να. Όχι, παίρνει όποιο να είναι. Όποιο να είναι. Έλα, Γιώργο, έλα, μην τρως χρόνο. Πάμε, πάμε. Εγώ φταίω. Ευνοίξε μου όλη, όλο το φταίξιμο. Όλο, όλο, έλα. Όχι, επειδή σε αγαπάω πολύ, σε συγχωρώ. Έλα, έλα, έλα. Σε ευχαριστώ. Όλα. Εγώ φταίω. Οι φίλοι τα είπαν όλα. Ήθελα να ξέρω, είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται εδώ στην Ελλάδα με το ποδόσφαιρο, είδαν τα δύο τα χθεσινά παιχνίδια, τους δύο αποκλεισμούς από δύο μεγάλες παγκόσμιες ομάδες. Ρεάλ και Μπάρτσα αποκλείστηκαν χθες από το κύπελο, έτσι. Ακριβώς. Από τις δύο βάσκικες. Είδανε μία διαδυσία, είδα μία διαδυσία και στα δύο παιχνίδια άψογη. Ναι. Είδα τι κάνει το ΒΑΡ. Άψογα. Ναι. Ο ορισμός είναι εδώ, δεν θέλουν να λειτουργεί το ΒΑΡ. Γιατί ρε. ΒΑΡ και ξένους διαιτητές. Παντού. Ακριβώς. Και στη Τζανταλίνα Μανταλίνα. Ακύρωσε γκολ της Ρεάλ, που εδώ άμα ακύρωνε γκολ του Ολυμπιακού σε κύπελο και υπερβόταν η αντίπαλος ομάδα, η φιλοξενούμενη ομάδα θα γίνονταν ο πανικός, η μεγάλη σφαγή του θρύλου κτλ. Φτάνει πια. Ναι. Να καταλάβουν ότι οι μικρές ομάδες έχουν αξία να πρωταγωνιστούν και να παίρνουν τίτλους. Εγώ το θέλω αυτό πάρα πολύ. Θέλω να πάρει Φερρυππίν ο Ατρόμητος. Το γούσα. Θέλω να πάρει η Λαμιέρα, παιδιά. Γιατί μην το πάρει. Ναι. Βέβαια. Ναι. Άμα είναι καλή και το αξίζει, γιατί να μην το πάρει δηλαδή. Δεν... Τι θα πει, είμαι ο ΠΑΟΚ, είμαι ο Ολυμπιακός, είμαι ο Παναθηναϊκός, είμαι και εμείς θα παίρνουμε τίτλους. Όχι ρε παιδιά, αυτά σημαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι στα παιχνίδια τα χρυσά τα δύο. Για την Ισπανία λες. Ναι. Το μόνο της Μπαρτσελόνα το βράδυ. Είδα που στις καθυστερήσεις, δηλαδή τρώνε ένα γκολ από σπόντα και αποκλείονται. Το σκορ. Το άλλο δεν το είδα, όχι δεν το είδα, Τσιρεάλ. Να προηγηθεί με 4 γκολ. Α, είχε τέτοια διακύμαση. 0-1, 0-2, ναι. 0-3. Ναι. 3-1. 4-1. Και φάγανε 4 γκολ. Έφαγε η Ρεάλ 4 γκολ. Δεν γίνονται αυτά. Μια καρέκλα ανέβαζε. Τι να πω. Τέλος πάντων. Αυτά δεν γίνονται μόνο έξω γίνονται. Στην Ελλάδα απαγορεύονται να γίνονται. Τα φιλιά μου και τα πάρτσε, στείλω νούμερα, αυτό πότε να έχεις. Γεια σου Γιώργο, εγώ φταίω. Φιλιά, απολογούμε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Έτσι,
Έτσι, έτσι, πάμε, πάμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, όσο κρύο και να έχει, και το πάθος και η ενέργεια και η τρέλα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου, λέμε ζούμε. Μεγάλες στιγμές, παρεούλα και αντάματα. Λέμε και στις δύο που ερχόμαστε και κάνουμε αναμπουμπούλα, παίζουμε quiz, κάνουμε τα δικά μας. 2:30 βγαίνει ο Κώστας Βασιλόπουλος και συζητάμε πολύ σημαντικά πράγματα κάθε μέρα, ο διευθυντής Φόρτσα. Εδώ είμαστε παρεούλα στο Λίμπερο, σε 107,4 στη συχνότητά μας, στο ραδιοφωνικό μας σπίτι. Καθυστέρησα σήμερα, τα έκανα. Τα μπίμπησα και ψόφισαν τα διαλύματα. Πάμε, πάμε στις γραμμές, πάμε. Να θυμίσω, Δελαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις απέναντι εκεί από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Όποιος έχει πάει, τίποτα. Κλαίνε πάνω από τα κρέατα όταν έρχεται η ώρα να φύγουν, δεν θέλουν. Με 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια καυσοξυλάς δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι αλλού, μην κοιτάς, μόνο φυτάς. Όλγας 206, ντεπό, αυτός είναι ο άρχοντας. Τα έχει τα ξύλα από το Μάρτιο αποθηκευμένα, πρώτης ποιότητας. Πηγαίνετε εκεί στην Όλγας 206 και κάρβουνα και μπάρμπεκιου είδη και τζακιού και τα πάντα όλα. Πάμε, πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε ποια είναι η κατάλληλη λέξη για όλους αυτούς, Κωστή, που πολεμώνε έτσι ασύστολα τον ΠΑΟΚ? Για πες. Πανικός, Κωστή. Πανικός. Βρίσκονται σε έναν πανικό. Στο. Που δεν προλαβαίνουν να δουν από πού θα τους έρθει πλέον, που δεν ξέρουν ούτε να μετράνε, έχουν χάσει το μέτρημα, έχουν χάσει το λογαριασμό. Αυτό λέγεται πανικός. Πανικός, αλλά και από τους συμμάχους εδώ πέρα, έτσι. Ακριβώς. Από άλλες ομάδες, αλλά και από συνοπαδούς. Τελούν υποκαθεστώς μεγάλης σύγχυσης. Βλέπετε τι γίνεται με την Επιτροπή, με τον Τζουγανάτο, τον Αυγενάκη, τον Μπραουδάκη, την Μαρούπα. Λέει ο ένας, ξελέει ο άλλος, δηλαδή. Και άλλα θα βγουν, αγόρι μου. Ένα μπάχαλο. Και άλλα θα βγουν. Εδώ τώρα βγήκε ότι υπολόγισαν λάθη. Θυμάστε την ημέρα που βγάλανε το μανίκι, ας πούμε, για τον υποβασμό κτλ. Και βγάλανε και ταυτόχρονα και ένα ακόμα. Έχουν μεταβιβαστεί, λέει, στον Ιβάν μετοχές και δεν έπρεπε και είναι πάνω από 5% και τιμωρία και εκεί. Και τελικά τις είχαν υπολογίσει λάθος. Δηλαδή, παίζεται ρε με τα νεύρα μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κωστή, κι άλλα θα βγουν, δυστυχώς κι άλλα θα βγουν, αλλά τουλάχιστον θα παίρνουν απαντήσεις όπως ακριβώς πρέπει. Εγώ τον Παλαφόμετρο, Κωστή, θα το έβαζα σε έναν οπαδό, φυσικά δεν μπορεί να το γνωρίζει ο καθένας, εκεί στην θύρα που ήμασταν, που από την προπόνηση έβριζε το Μπέλκα, από την προθέρμανση, αφού όταν βγήκε, συνέχιζε να τον βρίζει, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Λάβρου, ο Βιερίνη, οποιοςδήποτε εκεί που να του μοιάζει, τον έβριζε. Αφήστε, αν έχετε άλλα θέματα, ας πούμε, εκτός γηπέδου, Μην βγάζετε τα προσωπικά σας μέσα στο γήπεδο τώρα, την κάθε... Σε παρακαλώ. Μα το λέγανε, εσύ βγήκε η αλλαγή. Αυτός το έχει, αφού λόγω, τον βλέπω. Δεν σου αρέσει ο Πέλκας, okay, μην τον χειροκροτείς, μην τον επιδοκιμάζεις, αλλά δεν μπορεί να βρίζεις τώρα μέσα στο γήπεδο. Επηρεάζονται και οι υπόλοιποι, επηρεάζονται και ο ίδιος, είπαμε. Δεν λέμε εμείς ότι κάνει όλα τέλεια ο Πέλκας. Έτσι. Τέλος πάντων. Όποιον πέφτει δεν αρέσει κάποιος. Μη έχει πει το χειροκροτήσει. Δεν το χειροκροτήσει αυτά. Φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες να μην παίζει, να μην κάνει και να μην. Το ξαναλέω. Αλλιώς είναι στην καφετέρια ή στο σύνδεσμο ή στο σπίτι σου. Κάνε ό,τι θες. Στο γήπεδο όμως επηρεάζεις και τον παίκτη και την υπόλοιπη ομάδα. Βοηθάς με το σφύριγμα. Όχι μόνο το Κωστή και τον κόσμο. Ξέρεις πόσοι βρίζαν μπροστά, δεξιά-αριστερά και συνέχισαν να βρίζουν και άλλοι μετά που δεν βρίζαν. Και ευχαριστήθηκα που χειροκροτήθηκε όταν βγήκε. Χειροκροτήθηκε. Έτσι. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν που δεν είναι στα καλά του. Γιατί ξέρουμε τι μπορεί να δώσει ο καλός Πέλκας. Μα δεν βλέπεις την πόλη μας γίνεται από παντού. Μεταξύ μας τώρα θα τρογόμαστε. Έγινε μαλλιό! Έγινε μερικά πράγματα πρέπει να αλλάξουν επιτέλους και πιο πολύ εμείς οι ίδιοι κάποιες στιγμές εκεί στο γήπεδο να αλλάξουν κάποια πράγματα. Έγινε τσουκνίδα! Λοιπόν, έγινε ξεχαιρετήματα σε όλους. Bye. Πάμε εδώ. Ναι. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πρίγιο. Έλα. Πρίγιο. Έλα ρε Πρίγιο. Τι γίνεται. Καλημέρα. Τι κάνουμε, Κωστή. Τέτοιο παστελωτή. Δεν έχουμε. Λοιπόν, άμα ήταν ο Πρίγκος στη θέση του. Εντάξει. Άμα. Του Λάμπρου προχθές. Εντάξει. Δεν θα ήταν το μόνο. Άμα. Εντάξει. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει, φίλε. Ότι ο Λάμπρου μπήκε και έχει όταν μπαίνει, έχει πάντα μία ορμή.
ένα πάθος. Το ότι βρέθηκε στις φάσεις μέσα και τις τέσσερις, απλά τι. Ναι. Εκεί που του κάνει την προσποίηση και πέφτει κάτω ο Διούδης, εγώ ποδοσφαιριστής δεν είμαι, ναι. Όμως μία λύση. Το σκάβεις από πάνω, ένα τσακ γιατί έχει τεχνική κατάρτιση, ή κάνεις ένα μία δεξιά προς τη θύρα 4, το σκορμί σου, τον προσπερνάς και πλασάρεις. Απλά εκεί δείχνει ότι έχει την τρέλα να δείξει πράγματα, ότι δεν έχει το καθαρό μυαλό, ότι δεν έχει το ρυθμό των αγώνων, είναι η απειρία, κατάλαβες. Του κόβει εκεί να κάνει όμως την προσποίηση, το ρίχνει κάτω, απλά του δίνει την ευκαιρία έτσι όπως το κάνει να απλώσει το πόδι. Έτσι. Αλλά ήταν μέσα στις φάσεις όμως, ήταν όμως και στις τέσσερις. Ήταν, ναι, ναι, και πρέπει να το λέμε αυτό, ναι. Αυτό έχει σημασία, δίνει λοιπόν, πάντα ορμή, ναι. Δύο πράγματα θα πω. Βεβαίως. Λοιπόν, βγάλαμε το μπίσες βάρε στο παραφόμετρο. Ναι. Λοιπόν, με αγάπη, όχι με απαξίωση, με το ξαναλέω, έτσι, το λέω για τους καινούριους, τι είναι το παλαφόμετρο. Ναι. Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για χθες, για τον ακροατή της ημέρας, ναι. Το απεγνωσμένο δάκρυ του Βιερίνια. Λοιπόν, πρέπει να βγαίνουν τέτοια. Φίλε, πρέπει να βγαίνουν τέτοιοι. Φίλε, υπήρχε η μαστίχα του Τζαβέλα, υπήρχε το σκαλοπάτι του Βιτόλο. Σκαλοπάτι του Βιτόλο. Ναι. Που θα έχει και πολύ καιρό να πάρει, πρέπει να παίρνει. Ναι. Χαβανίστηκε. Φίλε, ο σκούφος του. Ο σκούφος του Λουτσέσκου. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Δηλαδή, παιδιά, πεθαίνω. Κολομπάμπουε τώρα, άλλο. Έχουμε ακροατές με τρομερά παρατσούκλια. Και ποιος ήταν, νομίζω ο Φουβού, νομίζω, που έλεγε για την ΑΕΚ και την 2014. Σήμερα δεν το είπε, αλλά το λέει. Ο Φουβού, ναι. Πρέπει να το λέει Φουβού, πρέπει να το λες κάθε μέρα. Με τη μακρόχρονη. Αυτοί σκυλιάζουν πιο πολύ. Αυτοί οι χάρτινοι, αυτοί σκυλιάζουν. Να μπαίνουν λίγο στο καταστατικό τους και να βλέπουν τις κυλιάζεις τους. Είναι φίλε, να σου πω κάτι, είναι και 6 ολόκληρα χρόνια φίλε, είναι μια ζωή. Η ΑΕΚ 2014. Είναι 6 χρόνια. Είναι 6 χρόνια. Ένα παιδί γεννιάται και πάει δημοτικό ένα παιδί. Μπράβο. Και λοιπόν κάτι άλλο να πω που θα πει. Πρέπει όλοι ό,τι μπορούμε να συνεισφέρουμε, να κάνουμε, να βοηθάμε. Λοιπόν, έχω ανεβάσει από χθες στο Facebook, στη σελίδα μου, την έβαλα και στο δικό σου και στη δικιά σου σελίδα. Ναι. Το ΠΑΟΚ το δικάσατε σε μια μέρα. Δεν άκουσα το. Το ΠΑΟΚ τον δικάσατε σε μια μέρα. Βγάλατε απόφαση, βγάλατε. Ναι. Σε ώρες. Σε ώρες. Βγάλατε ναι. Και από κάτω έγραφα. Τι γίνεται. Νουρουάν. Τζίλος, Κοριόπολης. Το πανό τι και έγραφε. Η πρέζα ήρθε μόνη της, ο Τζίλος έπεσε. Ο Τζίλος έπεσε. Αυτό φίλε. Παιδιά, κάντε το κι εσείς, δημοσιεύετε το, γράφετε. Νουρουάν, τι γίνεται με τον Νουρουάν. Τι να γίνει. Πρέπει να βοηθάμε κι εμείς. Τι να γίνει. Ασυνόδευτο το καραβάκι. Φιλιά πολλά! Γεια σου Πρίγιο! Να είσαι καλά. Γεια σου Πρίγιο, γεια σου Πρίγιο. Τώρα θα πάμε σε σωστή ώρα στο διάλειμμά μας. Θέλω να θυμίσω ότι στο Βεργίνα Θέατρο ένα υπέροχο πρόγραμμα ξεκινάει από 14 Φεβρουαρίου την ημέρα των ερωτευμένων. Αν και πρέπει να αγαπάμε αυτόν που αγαπάμε όλες τις μέρες, όχι μία μέρα για ξεκάρφωμα. Τέλος πάντων, να δουλέψουν λίγο τα ανθρωπολία και τα ζαχαροπλαστεία ξεκάθαρα. Και αυτή ψυχούλα έχουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, από 14 Φεβρουαρίου, Παρασκευή και Σάββατο, Χατζηγιάννης και Ασλανίδου. Ασλανίδου και Χατζηγιάννης, δύο υπέροχες φωνές με πολύ πιστούς φαν. Δύο εξαιρετικοί τραγουδιστές, ερμηνευτές θα είναι εκεί. 4.91-2.91 για προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε να παίξετε στο καζίνο. Είναι ξεχωριστός χώρος, άρα δεν υπάρχει και θέμα με την ηλικία. Έτσι, κάνετε ένα κλικ δεξιά, στον προθάλαμο, σε μια καταπληκτική αίθουσα. Οι άνθρωποι του Βεργίνα, και σας το λέω από πρώτο χέρι γιατί έχουμε κάνει παρουσιάσει εκεί καμιά 15 χρόνια τα μάτς του ΠΑΟΚ, με το χαμόγελο στα χείλη, σε έναν πολύ ατμοσφαιρικό και ωραίο χώρο αμφιθεατρικό. Βλέπετε εξαιρετικά στημένα προγράμματα, όπως ήταν και το προηγούμενο, το Σινεμασκόπου, που σάρωσε αυτό με τον ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι θα γίνει και τώρα με Μελίνα Ασλανίδου και Μιχάλη Χατζηγιάννη και στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες 2310-287-888. Χρωστάω πριν φορτώσουμε τις γραμμές το ποίημα του φίλου μας του Στράτου. Το εκπληκτικό ποιηματάκι μετά τη συνάντηση στο Big Four και το βάζω τώρα γιατί με το που θα αρχίσουν οι γραμμές πάλι δεν θα προλάβω. Έτοιμος! Έτοιμοι, μας το ζητήσατε. Πραγματικά φοβερός ίστρος και φοβερή ικανότητα στο στίχο. Καμαρώνω για τους ακροατές μου, πάμε. Και μαζευτήκαν οι Big Four να σπάσει η Άνια σε ξενοδοχείο κεντρικό Μεγάλη Βρετανία. Στις αιθούσες το χαλί
το πολυπίκυλτο κυλίμι, χειραψία ΑΕΚ και Ολυμπιακού, τα κάνανε τα κίνη. Και ξεκινήσαν ένα 7ωρο γεμάτο μουχαμπέτι με τον κρατεό Ολυμπιακό στο ρόλο του επέτη. Στην Κρήτη όμως είχαμε μεγάλο σασυρμά, ο Σάββας είδε πέναλτι από χαλασμένο Παστουρμά. Νομίζουν η ομάδα τους είναι η Τζένιφερ Λόπες και ο Σεμέδο λέοντας Ball Boys κυνηγά σαν να ήταν Αντιλόπες. Ήταν για λίγο ήσυχοι, κραυγοί δεν βγάλαν μία, μα έσκασαν που ο ΠΑΟΚ πέρασε από το γεμάτο άμμο γήπεδο και από τη Λαμία. Μόλις ο ήλιος έδυσε, από τις τρύπες βγήκαν πάλι, του υψηλάντιο απόγονος με ανακοίνωση τροφή για το μαγκάλι. Μίλησε απαξιωτικά, ρατσιστικά, τον Πόντιο είπε Ρώσο, ο Εγκαρσίος εκτενής ευχότανε κι αυτός για να τον είχε τόσο. Τον εγωισμό εννοούσα, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Ο νους του γεννά τις προσβολές, σαν γριά έμπειρη μέα, πόσα καράβια το αρμενίζουν άραγε με ελληνική σημαία. Ποιος από τους δυο είναι πιο Έλληνας, μέσα το ίδιος ξέρει, και λεφτά βάζει από την τσέπη του και όχι να εκμεταλλεύεται του συντονιού του Αστέρι. Μας είπαν τα 44 από τα 3 πιο πολλά είναι στην αρρύθμιση, μα τίτλο ξανά θα πάρουν μοναχά από νομοθετική της κυβερνήσεως ρύθμιση. Καλημέρα. Και μαζευτήκαν οι Big Four να σπάσουν. Αυτό. Υπέροχος. Υπέροχος και αποθεώθηκες. Και το έχουμε βέβαια αυτό, έτσι. Το έχουμε. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Θυμίζω, Ελάσσοτο Σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το Άβαλο, το ξενοδοχείο, φανοποιείο, βαφείο, κέντρο υγραεριοκίνησης για ζυγοστάθμιση, για λάστιχα, για τα πάντα, όλα, όλα. Το αυτοκίνητό σας είναι στα καλύτερα χέρια με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής ασφάλειας που είναι η Ελλάς Σέρβις. Οι Χατζοπουλέοι έχουν κάνει μια dream team εκεί. Dream team, αφήνετε και το αυτοκίνητό σας το βράδυ, σας δίνουν αυτοκίνητο άλλο άμα χρειαστεί και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Πάμε. Ω, πέσαμε. Πέσαμε. Πάμε να το ξανασηκώσουμε. 23-10 εδώ. Ναι. Όχι ρε παιδιά. 2-2. 0-2. 0. Κάτσε να βάλω ένα ζαφύρι που χρωστάω. Επί τη ευκαιρία. 23-10-287-888. Αυτό χρωστάω στο ζαφύρι που βγήκε προχθές. Είναι υπέροχο. Είναι καινούριο. Είναι μπαλαντοειδές. Εντάξει. Οι αδυναμίες δεν κρυβώ. Τον αγαπώ πολύ το ζαφύρι. Σαν χαρακτήρα. Σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη, σαν ακροατή, σαν παοκτσάκι, σαν όλα, σαν όλα, σαν όλα. Τώρα έρχομαι στις γραμμές, μου γράφει Χρύσα. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, δείτε την παρακάμερα του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την ώρα που βγαίνει ο Πέλκας την έκφρασή του, πώς πανηγυρίζει στον γκολ του Βαρέλα και στη λήξη πώς τρέχει σαν τρελός από τη χαρά του και αγκαλιάζει το Φερέιρα. Για την αγάπη του παιδιού αυτού για την ομάδα, δεν, ούτε καν το βάζουμε στην πλατφόρμα. Καλά κάνεις Χρύσα μου και το αναφέρεις, έτσι, ούτε καν το συζητάμε. Μιλάμε για την αγωνιστική του παρουσία και αυτή ενδιαφέρει βέβαια, ούτε καν τίθεται θέμα. Ένα παιδάκι που αμούστακο ακόμα το έφερνε ο μπαμπάς του από τα Γιαννιτσά για να ζήσει αυτό το όνειρο. Που πέρσι έφτασε σε αυτό που κάθε παιδί ονειρεύεται όταν φοράει τη φανέλα στις ακαδημίες. Να βάλει την φανέλα με το δικέφαλο με τα 4 γράμματα και να φτάσει να κατακτήσει την κορυφή και να είναι πρωταθλητής και κυπελούχος με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Πάμε, πάμε γραμμές. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς? Είδα ότι δεν σε παίρνει κανένας και λέω κάτσε ρε, θα το αφήσουμε το βαλεκάρι έτσι μόνο του στον αέρα. Έτσι, μας πέσει κιόλας. Δεν έχω να πω κάτι τίποτα, Κωστή. Γιώργος Κάσος. Κάσος. Έξτρα, κατάλαβες. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Και είπα να πω την καλημέρα μου κι εγώ. Βρήκα ελεύθερο πεδίο και μπήκα. Καλά έκανες. Τι κάνεις φίλε, σας ακούω κάθε μέρα. Τα κάναμε σήμερα μαντάρα με τα διαλύματα. Έτσι. Δεν αρέσει, τι λες τώρα. Η μαντάρα μας αρέσει τίποτα συλλογικό. Μένεις ακόμα Κάσο, είσαι εκεί? Όχι ρε φίλε, Πειραιά Λεμετζάνιο. Είμαι που λες Κωστή, παρέα Everest. Ναι. Καφέ. Ναι. Είναι τρία παππούτια και ένας γύρω στα 30. Τρεις γάβροι. Ναι. Και ο παππούς Παοξής. Ναι. Και κάθομαι ακούω. Και να λένε τώρα με το περιστατικό με την Ξάνθη και ότι θα πέσει ο Πάοκ και ότι ο Ιβάν έτσι και ότι και ότι. Και μιλάω με τον ένα τον παππού. Καλό Πάοκ, δυνατό. Και γυρνάει και του λέω, ρε Μπάρμπα,
Ναι. Τι λένε αυτοί, θα πέσει ο Σαββίδης. Μου λέει τι, πάω πίσω. Έτσι δεν είμαι. Έλα κάτσε εδώ, έλα χωρί μου. Έλα κάτσε εδώ. Ωραία, φίλε, είδες, και πάμε, πάω κάτω μαζί του. Κάτω μαζί του και σου αρχίζει με ένα τρολάρισμα. Ένα γέλιο, σου λέω πέθανα. Χαρά να δει παππού. Πάω ξύ, έλα εδώ. Λέω ρε, πούστη. Παντού, φίλε, παντού. Παντού. Πάντω θέλω να βάψω κάτω στον τοίχο. Να βρω να μου κάνουν ένα σχέδιο ωραίο. Ναι. Με χαρτόνι. Να μην πάρω και χαμπαριά. Να το κολλήσω με ένα σπρέψι. Κοίταξε. Να το βάψω στον τοίχο. Χαρτί θα βρεις απέναντι... άμα έχει κανένα φίλο έκτσι, μπορεί να σου δώσει χαρτί. Άμα... Τώρα για χαρτόνι δεν ξέρω. Ναι. Χαρτί όμω όλο και κανένα χαρτί να θα έχει. Θα σου δώσει. Κατάλαβε τι να κάνω. Να το κολλήσω στον τοίχο με ένα σπρέι γρήγορα, με τσακώσουν κιόλα. Τώρα πρόσεξε τι. Πρέπει να γράψω ναι. Πάω κάτω. Και να το βλέπω απέναντι από τον μπαλκόνι. Το βλέπω. Κάτσε φίλο και φωτογραφίε. Ναι, θα το κάνω, φίλε. Θα σου πω το εξή. Στο παλιό μου σπίτι, στον Εύωσμο, απέναντι ένα είχε γράψει κάτι από άλλη ομάδα. Α, μην λέμε τώρα. Okay, ναι. Κάτι από άλλη ομάδα. Στον δεύτερο από κάτω, παοξή. Στον τέταρτο από πάνω μου, παοξή. Στον πρώτο, παοξή. Ακροατέ αυτά κτλ. Κάποια στιγμή κάνουμε μια συνέλευση κάτω για την πόρτα, για να αλλάξουμε την πόρτα. Και λέει ο Δημήτρης, ρε παιδιά, λέει, να σας πω λίγο κάτι. Λέει. Ναι. Συζητάμε, λέει, για την πόρτα, για τα κοινόχρηστα, για τα πετρέλαια, αυτά να πούμε, για τον καυστήρα. Φλάκες πράγματα. Τι είναι δηλαδή. Αυτά, ρε. Θα πει κανένας, λέει, που βγαίνουμε στο μπαλκόνι μας και απέναντι βλέπουμε, λέει, αυτό το πράγμα. Θα το βάψω μόνος μου. Έχει απόλυτο δίκιο. Φίλε, σε ένα απόγευμα βάφτηκε ένας τείχος από όλους μας. Κανονικά με την βούρτσα. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Όλα πέρα, αυτό είναι. Σωστή διαχείριση. Φίλε, ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Βγήκε ο Τζαμάς, λέει, καλά ρε. Βάψατε, λέει, τον τοίχο. Γιατί. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να το κάνω για να το βλέπω έτσι, να το απολαμβάνω από το μπαλκόνι. Έτσι. Μέσα στον Πειραιά σου λέω. Έγινε Κάσο. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Βεβαίως, εσείς. Είπα κι εγώ, Κωστή, αφού δεν έχεις τηλέφωνα, λέω κάτι να μπω κι εγώ, πώς είπε κι ο άλλος. Δεν έχω τηλέφωνα. Τρεις περιμένω. Τριαντάφυλλος από Ρουμανία. Όχι ρε τριαντάφυλλε, όχι ρε τριαντάφυλλε. Όχι ρε Κουτσουρίδη, τι γίνεται αγόρι μου, τι γίνεται. Μια χαρά, μια τώρα, χαρά. Εσύ τώρα με αυτό το επίθετο, κανονικά στο καυσοξυλά, στο φυτά, θα πρέπει φίλε να έχεις free pass, δηλαδή να έχεις... Να έχεις... Δεν είναι. Δεν είναι το πραγματικό μου επίθετο. Α, είναι παρατσουκλή. Όταν ήρθαμε... Όχι παρατσουκλή, το... όταν ήρθαμε από τον Πόντο, το πραγματικό επίθετο είναι τριανταφυλλίδη. Δηλαδή θα λεγόμουν τα τριαντάφυλλες τριανταφυλλίδη. Έτσι, ε. Όπως ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Αλλά, τα αλλάξατε, αλλά τα λόγω, ναι, λόγω το ότι αλλάζαν τότε τα ονόματα όταν ερχόντουσαν στην όλοι. Πατρίδα, ήταν η λοτόμη δική μας. Σου λέει τι να το κάνουμε, κάτι στεφοδιακό με υλοτόμους. Να είσαι περήφανος και για το τωρινό και για το προηγούμενο και για την καταγωγή σου και για όλα. Να είσαι περήφανος. Είμαστε, είμαστε, το είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι για την καλημέρα πήρα. Είδα ότι δεν είχες τα τηλέφωνα όπως είχε προηγούμενος. Ένας από την Κάσο, άλλος από τη Ρουμανία. Εντάξει, τη βόλεψε. Σου πήγες μέχρι 10 η ώρα. Τέσσερις ο Πάτρων είναι έτοιμος. Τέσσερις έχω, περιμένουν. Γεια σου, τριαντάφυλλε. Άντε, φιλιά. Φιλιά, να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Φιλιά. Πάμε επόμενος, ναι. Πέσαμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Φράσος εδώ. Μεσημεριανό μου φίλο! Είπα να πάρω και μια μέρα πρωί, έτσι πρωί-πρωί είναι ωραίο και με τι. Καλώς τον, καλώς τον. Με τις ημέρες. Και ήθελα δύο Θράσο. Πραγματάκια. Ναι, πρώτον, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του μελωδικότατου Μελά, με εκείνο το υπέροχο ηχόχρωμα που δεν το έχει άλλο σήμερα στην Ελλάδα. Με Ρώσο Ζαφύρης. Και κάπου βέβαια να το βάζετε αυτό το τραγούδι εκεί. Πολύ ωραίος είναι ο Ζαφύρης. Και δεύτερο, ναι, και δεύτερο για τον μπαλαδόμετρο που το έφερες στην πιο κατάλληλη στιγμή, υποθέτω. Τον μπαλαφόμετρο, ναι. Ναι, ναι. Τον μπαλαφόμετρο, ναι. 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 Διότι φέρνει αποτέλεσμα. Το είχαμε δοκιμάσει. Εγώ είμαι παλαιός, πολύ παλαιός ακροατής. Θυμάστε. Και το θυμάμαι. Να είναι εκεί. Όχι απειλή, απλώς έτσι για το φόβο των Ιουδαίων. Ένα ξυπνητήρι, ένα καμπανάκι. Ένα ξυπνητήρι. Έτσι, ένα μια υπενθύμηση αγάπης. Ναι. Άντε να το πω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όπως καμιά φορά πιάνουμε το αυτάκι του παιδιού και το τραβάμε αγαπητικά. Ναι, έτσι και αυτό το μπαλαφόμετρο είναι και αυτό έτσι μια...
κληρονομία αγάπης και υπενθύμησης. Δεν απαξιώνουμε ούτε, το, ναι. ούτε υποτιμητικά μιλάμε, ειδικά για το ναι. συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ναι. που ξέρουμε ναι. πόση ποιότητα έχει. Και πόσο καθοριστικός ναι. ήταν τα προηγούμενα χρόνια για τα double, για τα κύπελα κτλ. Όμως πρέπει να συνέλθει, κύριε Θράσο. Ναι, ναι. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως. Απολύτως συμφωνούμε. Τα πώς θα βλέπετε τα πράγματα τώρα για το επερχόμενο match. Για το ερχόμενο match υπάρχει αυτό. Το έχουμε το αλλαγή ή τίποτα, κανεότερο για αλλαγή. Έχουμε τίποτα, αυτό. Η ίδια συνταγή. Έχουμε αυτό. Το νου σας τρεμάδα. Αυτό θα πάει, αυτό πια έχει γίνει αναπόσπαστο σλόγγαν. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα κρατήσει κάποια πράγματα από τον αγώνα κυπέλου, αν θα ναι. παίξει πίσω Βιερίνια, αν θα μείνει ο Μίσιτς στο 8, αν θα βάλει τον Πασχαλάκη, αν θα ξαναβάλει μέσα Πέλκα και Μπίσεσβαρ, αν θα δούμε πώς θα πάει. Ναι, ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά πιστεύω ότι μια συνταγή πετυχημένη καλύτερα την αφήνουμε όπως είναι. Σωστά μιλάτε. Έτσι, σωστά, έτσι, σωστά έτσι, μιλάτε. Έτσι, το κατάλαβε και ο ίδιος. Οι γιαγιάδες μας. Το κατάλαβε. Όταν πιάναν τραχανά στα χουριά. Να είστε καλά, συνταγή, άνθρωπε ναι, ναι. μου. Σας χαιρετώ. Ναι, ναι, σας ακούω και σας χαίρομαι και θα τα πούμε. Να είστε καλά, μέρη, να σας περιμένω. Χρόνο, αλλά δεν βρίσκουμε χώρο, γέρουμε και δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Κάσο βγήκες και έχει πέντε. Ναι! Γεια σας! Έλα ρε Κωστάκη! Καλώς το παιδί! Καλώς την τιμημένη Βαλανιδωράκη! Έλα γόρι μου! Κωστάκη μου! Έλα γόρι μου! Αυτός ο Αυγενάκης πρέπει να είναι πολύ διαβασμένο το παλικάρι, έτσι! Ωχ, ο Αυγενάκης! Πού θέλω να καταλήξω! Πού θέλω να καταλήξω για την απέρριψη που έφαγε από την UEFA αυτό το νομοσχέδιο... Τροπολογία, ένα νομοσχέδιο, ναι! Ναι, την τροπολογία που τη φέραν άρον τον άρο για να προστατεύσουν το χοντρό και κάτω και όχι εμάς. Λοιπόν, μα πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ξεφτιλίζονται. Καλά, εδώ μέσα στην Ελλάδα δεν είναι καμάρι τους, δεν τους αντε, πώς το λένε, κατακρίνω. Αλλά να μην σέβονται και τους κανονισμούς της UEFA, ρε Κωστή. Δεν υπολογίζουν τίποτα αυτοί, ρε. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Μα, σίγουρα, εδώ μέσα στον ελλαδικό χώρο είναι φαινόμενο ότι για μένα προσωπικά αυτοί πραγματικά δεν σέβονται τίποτα. Αλλά να μην σεβαστούν τους κανόνες της UEFA. Πήγα και κάναν αυτό το νομοσχέδιο, τροποποίησα τι κάναν, να σώσουν τον άλλον γιατί έχει τώρα τα στημένα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, να τους σώσουν γιατί θα πάνε, αυτοί θα πάνε στη β' κατηγορία ή στη γ' που θα πρέπει να πάνε. Και να μην σεβαστούν την UEFA, δηλαδή πόσο ανεύθυνοι μπορεί να είναι από τον πιο μικρό μέχρι τον πρωθυπουργό μας απάνω. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Τίποτα φίλε, δεν υπάρχει. Δεν έχουν καμία συνέστηση, καμία τσίπα, καμία... καμία συστολή, τίποτα. Μπροστά στο συμφέρον τους, αυτοί αν μείνουν τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα, το καταλαβαίνετε, έχει να γίνει, παιδιά. Θα τους κυνηγάνε κάτω, τους κυνηγάνε κάτω, τι να λέμε τώρα. Ρε Κωστάκη, ξέρεις τι πάνε και να προσβάλλουν την UEFA και την FIFA. Δηλαδή, πόσο και αυτός ο λαός τους, μα υπάρχουν και πολλοί λογικοί άνθρωποι μέσα στον Ολυμπιακό, και αυτός ο λαός τους να ποτίζεται από αυτούς τους ανθρώπους και να τους αποδέχονται. Δεν μπορώ να τους καταλάβω, ειλικρινά σου λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων να σας αφήσω αυτούς τώρα να πάω στην ομάδα μου. Η ομάδα μου απέδειξαν προχτές ότι καλό είναι να τραβάσει λίγο το αυτάκι και ο πατέρας μας, ο Ιβάνος Σαββίδης της ομάδας, πατέρας πάνω πολλά. Λοιπόν, το τράβηξε για τα καλά του αυτή σε προπονητικό team και παίχτες. Οπότε ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα ΠΑΟΚ που εμείς θέλουμε. Και όχι χαρακτήρα ΠΑΟΚ. Και όχι η χαρακτήρα ΠΑΟΚ που εμείς ξέρουμε μόνο και κρίνουμε και κατακρίνουμε. Διότι εδώ στα χωριά μου έχουν παροπήρες, οι ομάδες τους μπορεί να κάνουν ό,τι κάνουν και όμως τις υποστηρίζουν. Εμείς κάνουμε κριτική και η κριτική είναι πάντα καλοπροαίρετη και όπως απέδειξαμε προχτές και χρήσιμη. Έχουμε, ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμη όπως ακριβώς εσύ το λες. Είδαμε ότι προχτές με την κριτική μας διορθώσαμε αρκετά πράγματα. Περιμένω βέβαια ακόμα διορθώσεις και όχι να στραβώσει ξανά το ξύλο, γιατί αν αρχίσει ξανά να στραβώσει δεν θα προλάβαινουμε μετά να μέζεψουμε τίποτα. Καταλάβεις Κωνσταντή. Έγινε Βασίλη αυτή μου. Είναι... Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Βασίλη μου. Γεια σου Βασίλη μου. Γεια. Πάμε. Αυτές οι τέσσερις που είναι μέσα και τέλος. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Σας ακούμε. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Ναι. Καλημέρα.
Ακούγομαι δηλαδή. Βεβαίως, ακούγεσαι. Ωραία, ωραία, ωραία. Είσαι ο? Έλα Κωστή, ο Δήμος. Έλα ρε Δήμο, έλα ρε Δήμο. Έλα γορίνα. Σ' ακούω. Κοίταξε τι έγινε τώρα. Άκου. Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί δεν είχες γράμμες. Και κοίταξε τι έγινε τώρα. Κοίταξε τι έγινε. Πήρα από πίσω μου ή από πίσω μου από μπροστά μου δεν ξέρω πότε. Άλλοι πέντε. Άλλοι τέσσερις. Άλλοι πέντε. Έλα λέγε, λέγε. Ωραία, μόνο τώρα βρήκε. Εντάξει, δεν το είπε ο άνθρωπος, δεν το είπε με κακία. Καλοπροαίρετα το είπε γιατί βρήκε τη χαραμάδα. Εκεί που δεν είχε. Έτσι. Αν έχουμε γραμμές ή όχι, το ξέρετε 21 χρόνια που δεν μπαίνουμε ανάσα. Έτσι, το ξέρουμε, ρε Κώστη, το δεν ξέρουμε. Δεν το είπε για να μας προσβάλλει. Είμαι παλιός, ξέρεις. Έλα, πάμε γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Λέγε. Όχι τίποτα, μια καλημέρα πήρα να πω. Μια καλημέρα και είσαι ωραίος και σε μια καλημέρα και το άντε και καλό και άντε γεια σας και. Και κάτι ακόμα. Πραγματικά έχω μια μεγάλη υγρασία. Υγρασία. Δεν λέω κάτι κακό. Ναι, ναι. Υγρασία. Για την Τετάρτη. Ναι, μάλιστα. Πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πέμπτη παίζουμε βασικά. Πέμπτη παίζουμε. Ναι. Πέμπτη τώρα. Αν δεν την έχεις από Τετάρτη, εντάξει. Από Τετάρτη την έχω. Δεν με πειράζει. Ωραία, από τώρα την έχω. Γεια, φιλιά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί! Τετάρτη έλα. Παίζουμε, αλλά δεν πειράζει. Τετάρτη παίζουμε? Τετάρτη παίζουμε. Αλήθεια τώρα? Ναι, γιατί μετά παίζουμε Σάββατο στη Λάρισα, οπότε δεν γινόταν να παίξουμε Πέμπτη. Μάλιστα. Άρα καλά την έχει την εγγραφή. Εγώ νόμιζα Πέμπτη παίζουμε, ναι. Ήξερε που έχει εγγραφή. Ήξερε. Άρα σωστά. Σωστά. Ωραία. Τετάρτη λοιπόν. Εν τω μεταξύ. Έλα, Κωστή, γιατί δεν λες την αλήθεια, ρε φίλε, ότι μας παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι μας, όταν κάνουν εκπομπές, τα μεσημέρια κυρίως. Υπάρχει αυτό, ε. Που βάζουμε... όχι, στη Θεσσαλονίκη, όχι, βέβαια. Δεν παίρνω εγώ τηλέφωνο έναν Αριανό, ας πούμε, πρώτο να βγει για να σε κάνω άνω κάτω την πόλη και να πει επειδή η ώρα το παραλήρημά του με ψέματα, ξέρω εγώ κτλ. Χωρίς να τον αντικρούσει κανένας. Να τους δώσουμε όλους. Μάλιστα. Εντάξει, να βγάζω και εγώ ένα γάβρο στην αρχή, δηλαδή να βγάζω έναν Αριανό. Α, βάλεις ένα γάβρο, έναν αυτό, ένα κοστί μου, α, βάζει εκεί, λόγω μας έτσι τώρα, θα παίρνουμε τηλέφωνο, θα γίνεται χάμος. Τα νούμερα ανεβαίνουν και χαιστήκαμε τώρα για τον Κοσμάκη, άμα πληρώνει ή αν κάνει. Και τι σημασία έχει να γίνει η δουλειά. Το ραδιοφωνάκι ούτως ή άλλως είναι ενημέρωση, έτσι δεν λέμε. Κοστί, είπε ο φίλος ο Βασίλης, νομίζω ότι βάλε ένα ράχι, ότι λέει δεν σέβονται την UEFA. Εδώ, Βασίλη μου, δεν σέβονται το πιο βασικό απ' όλα. Τη δικαιοσύνη, η ίδια η δικαιοσύνη, μάλλον δεν σέβεται την έννοια της δικαιοσύνης όταν έναν άνθρωπο ο οποίος την ώρα που εφαρμόζεται κοστί μου υπάρχει σε εφαρμογή ο αντιρατσιστικός νόμος, αν βγεις και πεις κάτι για ένα σκύλο, να πω εγώ ρε παιδί μου ότι αυτοί που αγαπάνε τα σκυλιά είναι χ, θα με κλείσουν φυλακή. Και βγήκε ένας εισαγγελέας και αποκάλεσε 1 εκατομμύριο ανθρώπους και πάνω υπανθρώπους και τον επιβραβεύουν βάζοντας αναρρεφή σε ανώτερη θέση. Μπράβο. Τώρα σαν να μας λένε δηλαδή... Αυτό φίλε είναι ένδειξη το τι άποψη έχουν για μας. Τι σάπιο κράτος είμαστε φίλε. Και τι σάπιο κράτος είμαστε. Αυτό ακριβώς. Όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ισονομίας μεταξύ των πολιτών και των αρχών, δεν υπάρχει τίποτα φίλε. Έχουν καταληθεί τα πάντα και δυστυχώς ο κύριος λόγος που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε είναι γιατί η δικαιοσύνη ελέγχεται. Και όποιος έχει αμφιβολία μπορεί να κάτσει στην υπόθεση Κοριόπολης και να διαβάσει διαλόγους. Όσοι δικηγόροι, εισαγγελείς. Βγά τον έξω λέει σήμερα. Βγά τον έξω αυτόν με τις ποινές. Βγά τον έξω. Σήμερα κύριε Πρόεδρε έχω ένα δικό μου εισαγγελέα, σας αγαπάει, ήθελα να σας γνωρίσει. Σαν ένα δικαστή ο οποίος δεν ήθελε λέει να καταδικάσει το Μαρινάκι γιατί είναι ο πρόεδρος της ομάδας του. Και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξέρουμε ότι ακόμη και ότι ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτο δίκιο, αλλά θα το βρει πολύ δύσκολα, Κωστή μου, πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπεις τι γίνεται με την Επιτροπή. Με αίμα και αγώνα. Δηλαδή, μεγαλύτερο σκάνδαλο από την τοποθέτηση του κυρίου Τζουλάκη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο οποίος μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος της γης, αλλά είχε 25 κατηγορίες εις βάρος του. Αφαιρέθηκε σε όλες, αλλά ρε φίλε, η γυναίκα λέει του 4 δεν πρέπει να είναι τίμια. Πρέπει λέει και να φαίνεται. Ακριβώς. Και τυχαίνει ακριβώς. Και να είναι και κουμπάρος με τον αδερφό του υφυπουργού. Δηλαδή τι άλλο να γίνει ρε παιδιά για να πούμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και λένε οι άλλοι, λέει γιατί δεν λέτε λίγη την ταμπακέρα. Ποιο ταμπακέρα να πούμε ρε φίλε. Άμα με βάλουν εμένα σε στημένο εκτελεστικό απόσπασμα θα προσπαθήσω να σε πείσω και την αλήθεια αφού υπάρχει στημένο εκτελεστικό απόσπασμα.
Τίποτα, Κωστή μου. Έγινε, χαρά μου. Να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα, όλοι. Εγώ γούσταρα, και αυτό πρέπει να προβληματίσει λίγο τον κόσμο μας, το ότι είχε 17.000 η Τούμπα, αλλά ήταν 17.000 πετσιά όλοι, φίλε, στην ομάδα. Ακριβώς, αυτό. Με 90 λεπτά φωνή. Ορκισμένοι μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή. Αυτό θα πρέπει να γίνει λίγο μάθημα, γιατί η Τούμπα όταν έχει 30 και 35.000 δυστυχώς δεν βοηθάει όσο όταν έχει 15.000. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται τη μια φορά το δίμηνο και το τετράμινο, και όταν ερχόμαστε στο γήπεδο, ερχόμαστε για να στηρίξουμε την ομάδα. Είναι αυτοί που μας παίρνουν τηλέφωνο 10 μέρες πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ζητάνε εισιτήριο. Ναι, και μετά εξαφανίζονται. Θέλω να είμαι, αν θες να είσαι, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Κέρκυρα, ΠΑΟΚ Πανετολικός, ΠΑΟΚ οτιδήποτε. Τραχανοπλαγιά. Μιλάμε για αυτούς που είναι εδώ, έτσι δεν είναι. Λέω ρε παιδί μου, Αυστραλία, από Γερμανία και από μόνο για τον Ταβαντούρη, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Έγινε, Χριστάρα μου, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε και στον τελευταίο, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πέσαμε έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να φύγω. Φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται Μπατμανίδης με το ψυχιατρίο του. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Θυμίζω λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά πράγματα. Υπέροχες γεύσεις. 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια φυτά καυσόξυλο. Αυτός έχει το κορυφαίο ξύλο. Ντεπό Όλγας 206. Σας θυμίζω ότι θα είμαστε παρεούλα και στις 2 το μεσημέρι. Ελάτε να ταμώσουμε, να κάνουμε παιχνίδι, να κάνουμε μουχαμπέτι και να μιλήσουμε και με Βασιλόπουλο μετά τις 2.30. Bye bye, ζούμου σου λέμε!